Της Κακομοίρας. Άκουσε τη ζουλιά. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πεις περιστέρα μου, τσοπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Μικρό, μικρό του μύρου κάμα του. Μικρό του μύρου κάμα του κι η κάψα μου μιγάλη. Λέω τη μια να πάντευτο, μα πιο καλά σαν του σκεφτώ. Μα πιο καλά σαν του σκεφτώ του αναβάλω πάλι. Τα λιρά, τα λιρά, τα λιρά μόνο έντικα. Τα λιρά μόνο έντικα, μην τις κρατήσεις δέκα. Δεν φτάνουν για πάρτι μου κι θέλουν κι γυναίκα. Δεν φτάνουν για πάρτι μου κι θέλουν κι γυναίκα. Κι θέλουν κι γυναίκα. Μεσημέρι και καλή εβδομάδα σε όλους. Αθλητικό Μετρόπολης 95,5. Παρέθαμε στα από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ σε 95,5 το FM της Κακομοίρας. Με τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στην ύμνη των ήχων, τον Γιάννη Διτσιράπη στο production, την κυρία Νίκη Ζόγα στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Κωστή Ραπτόπουλο και τον Γρηγόρη Κόκκινο στα μικρόφωνα του Αθλητικού Μετρόπολης 95,5 των FM. Της Κακομοίρας λοιπόν μέχρι και τις 4 με σούπερ διαγωνισμό για 10 αρνιά τα οποία θα κληρώσουμε την Μεγάλη Τετάρτη το μεσημέρι στην εκπομπή. Απλή διαδικασία, γράφεται ΑΜΗ3, αφήνετε κενό, γράφεται το αρνί, το ονοματεπώνυμό σου και το στέλνετε στο 54-344. ΑΜΗ3 κενό. Αρνή, ονοματεπώνυμο στο 54-344. Σε δύο μέρες θα κάνουμε το πασχαλιάτικο τραπέζι σε 10 από εσάς. Είναι ωραίο πράγμα να έχεις επιλογές. Ευτυχώς που έχουμε τη Vodafone να μας δίνει πολλές. Όταν ανακαλύψεις αποκλειστικές πασχαλινές προσφορές στη μεγάλη ποικιλία smartphone και tablet, τότε δεν θα ξεκολλάτε από κανένα κατάστημα Vodafone. Ένα μπορώ να σου πω. 4G smartphone μόνο με 99 ευρώ. Γιατί όταν θες smartphone και tablet, πας στη Vodafone. Someday. 9.55 και ενώ τα μηνύματα στο 54-340-50 λεπτά η χρέωση του μηνύματος. Αθλητικό με ελληνικούς χαρακτήρες Μετρόπολης 95,5 με λατινικούς για ό,τι θέλετε κατά τη διάρκεια της εκπομπής για να συζητήσουμε και να διαβάσουμε τα δικά σας μηνύματα για τους φίλους οι οποίοι ακούνε από το εξωτερικό ή για αυτούς οι οποίοι δεν έχουν μονάδες στο κινητό. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε το πρωτάθλημα της Football League με πάρα πολλά σημαντικά και ενδιαφέροντα. Ολοκληρώθηκε και αυτή η αγωνιστική, μάλλον ολοκληρώνεται σήμερα, για να είμαστε πιο δίκαιοι, με τον Ολυμπιακό να ιτάται στα Γιάννα από ένα καταπληκτικό πας ψυχωμένο, ο οποίος κάνει όνειρα Ευρώπης, θα το δούμε. Πάντως είναι στην πέμπτη θέση και με τη μαγιά του. Για ένα Παναθηναϊκό ο οποίος κόνταψε σε έναν καλό, πολύ καλό Αστέρα Τρίπολης, ο οποίος θα έπρεπε μάλιστα να έχει κερδίσει. Για ένα Μέτριο ΠΑΟΚ ο οποίος κέρδισε μια Ξάνθη η οποία είχε το μυαλό της αλλού από ό,τι φάνηκε στο παιχνίδι. Για ένα Πανθρακικό ο οποίος κουνάει μαντήλι παρότι δείχνει τόσο κοντά στη σωτηρία, βάσει προγράμματος μιλάμε. Και ένα Εργοτέλη ο οποίος έπαιζε και τον πήρε στον κρεμό μαζί του. Για έναν Άρη ο οποίος με τη συμπαράσταση 13.000 οπαδών του νίκησε πιο εύκολα από ό,τι δείχνει το τελικό 1-0 την ομάδα του Πανσεραϊκού, έδειχνε πιο ομάδα τουλάχιστον σε ό,τι είδα εγώ στην αναμέτρηση.
Και για έναν Ηρακλή για τον οποίο έχει βαλθεί κάθε καρυδιάς καρύδι να πει το κοντό του και το μακρύ του και να προσπαθήσει να αμαυρώσει την εικόνα για την πορεία της ομάδος εξαιτίας ενός αποτελέσματος. Μάγκες, θα σας πω ένα πράγμα και μετά θα συζητήσουμε ό,τι θέλετε. Βάζει το πέναλτι ο Περόνε, είστε τσιράκια του Ολυμπιακού. Κάνει το πέναλτι ο Περόνε, είστε στημένοι στη Λάρισα. Ό,τι και να κάνεις, είσαι εχδαρμένος. Ό,τι και να κάνεις, αφήστε τον καθένα να λέει ό,τι θέλει. Όσο θέλουν οι οπαδοί του Ηρακλή την άνοδό του, δεν τη θέλει κανένας άλλος. Όλοι αυτοί οι οποίοι και λαϊδάνε είναι κακεντρεχείς, κακόβουλοι και μόνο το καλό του Ηρακλή δεν θέλουν. Τώρα για το ποιος είναι ο πιο καντέμις του πλανήτη, το είδατε, τον άνθρωπο ο οποίος είπε «Απολωνάρα και τα μυαλά στα κάγκελα» και ο Απόλλων δεν μπόρεσε να κάνει τελική προσπάθεια στο παιχνίδι της χρονιάς που έδωσε με τον Αγροτικό Αστέρα. Γρηγόρη, πολύ καθαρή η ομάδα σου, λέει Λίνα, τη χαίρεσαι. 029, στείλε μου και ένα ονοματεπώνυμο να μου πεις ότι είναι βρώμικη ή να μου δείξει κανέναν άκλαστο κόλο που υπάρχει στην Α' Εθνική ή στη Β' Εθνική ή στη Γ' Εθνική από όλες τις ομάδες. Βγείτε εσείς τώρα να μου μιλήσετε, να με κελαϊδίστε για ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με το πιο βρώμικο άθλημα όλων. Θέλω να τραγουδήσεις, να σας αφήσω τραγουδήσεις. Ως την κούπα την πικρή θα την πιούμε. Έλα ρε, συνέχισε, σε ακούω. Να θες να τραγουδήσεις, τραγούδα. Γραφείο τύπου, πάει Ηρακλής, έλα πες τα. Ποιος είναι το γραφείο τύπου? Θα τα πω εγώ μετά. Είναι μεγάλη μου τιμή που δεν πήρα ποτέ λεφτά από την ομάδα την οποία αγαπάω. Δεν είπα ότι πήρε. Δεν την υπηρέτησα ποτέ από κανένα πόστο. Δεν σε είπα, ναι, ναι. Εντάξει. Καθαρός Ηρακλής. Εσύ πες ότι είναι βρώμικος, ακούγεσαι. Ναι, εγώ δεν σε ακούω, ναι. Εσύ πες ότι είναι βρώμικος, ακούγεσαι. Σε πω εγώ τώρα σε λίγο. Εσύ πες ό,τι γουστάρεις. Εσύ πες ό,τι γουστάρεις. Ελευθερία έχουμε. Μπράβο. Σε ακούω. Εντάξει. Λοιπόν, να τελειώσει, θα μιλήσω. Αλλά λέω είναι πάρα πολύ εύκολο. Μην κάνεις διάλογο. Πες τα εκεί, πέρα να τα πεις, ναι. Μονόλογο έκανα και εσύ προσπαθούσες. Καλά έκανε. Εντάξει. Λοιπόν, τους τον φόρεσε ο Δελιμπέρης, λες στα μούρια, χαρχάρ, ωραίο τρομπόνι, έκαναν η αόρα της Αγίου Δημητρίου. 802. Ο Δελιμπέρης στα μούρια, ο Δελιμπέρης είναι επαγγελματίας προπονητής. Λοιπόν, τρομπόνι ποιοι κάνανε 802, δεν κατάλαβα. Δηλαδή, περίμενες μια χρονιά να χάσεις ένα παιχνίδι του Ηρακλής για να βγεις να κελαϊδήσει. Τι έγινε, κάνουμε εκπομπή τώρα? Εκπομπή κάνουμε. Ωραία. Εκπομπή κάνουμε. Έχεις να συμπληρώσει κάτι άλλο? Για όλους μίλησα. Ωραία. Πολύ σύντομα, περιεκτικά. Μπράβο, περιεκτικός. Μπορεί να πεις ό,τι γουστάρεις. Ωραία. Ξεκινώ εγώ λοιπόν. Πριν μιλήσεις όμως. Ναι, θα... Πριν μιλήσεις. Πες μας εκεί το χορηγό. Να πω ότι ο Γεωργιάδης από τις Σέρες και η εταιρεία Evil προσφέρουν στον κόσμο το νέο ηλιακό θερμοσύμφωνα Optimus All 150 λίτρων μόνο με 600 ευρώ. Στα 600 ευρώ, για να μην μπερδεύεσαι, συμπεριλαμβάνεται και η εργασία τοποθέτηση σε πλάκα. Καλέστε τώρα 23 21 037 479 για εσάς οι οποίοι θέλετε να τον αποκτήσετε. Σ' ακούω. Εγώ μιλάω παιχνίδι-παιχνίδι. Ας ξεκινήσουμε με τον Ηρακλή. Καλή εβδομάδα. Κατάνοιξη ιστορίες. Μπράβο. Λοιπόν, λέω εγώ. Πριν το παιχνίδι του Ηρακλή με τη Λάρισα, στοιχηματική εταιρεία χρήζει φαβορή την ομάδα της Λάρισας. Ορισμένοι ραδιοφωνικοί παραγωγοί, δημοσιογράφοι και φιλικά προσκυμένοι προς τον Ηρακλή άρχισαν και χλεβάζανε αυτή τη στοιχηματική εταιρεία, τις στοιχηματικές εταιρείες. Που την αίτητη ομάδα του πρωταθλήματος που φάγε 4 γκολ 5-3 πόσα έφεγε στο πρωτάθλημα όλο, τη δίνανε outsider και δίνανε τη Λάρισα φαβορή μες στο Καφτατζόγλιο. Βεβαίως. Κλείνει παρένθεση. Και άσο είναι το μάτς και άσο είναι το μάτς. Και άσο είναι το μάτς. Λοιπόν, κλεβάζαν την εταιρεία. Κλεβάζαν την εταιρεία. Έχει και διαφορά. Δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα εκτός από τον άσο κτλ. Φυσικά θέλει, θέλει την νίκη ο Ηρακλής. Ναι, ναι. Φυσικά. Λοιπόν, βλέπουμε έναν διαιτητή στο δεύτερο ημίχρονο, ο οποίος παίζει Ηρακλή. Άρα λοιπόν δεν παίζει Ηρακλή. Παίζει Λαμία. Σου τα μεταφέρανε. Παίζει Λαμία. Εσύ το είδες? Φυσικά. Μπράβο. Εσύ και να το είδες δεν πιάνει. Γιατί? Δεν πιάνει. Τώρα γιατί είσαι οπαδός του Ηρακλή και τα βλέπεις αλλιώς τα πράγματα. Είπα, αυτό... Θα σου πω τι έγινε. Όχι, δεν θα μου πει τι το έγινε. Που βάζει ο Ηρακλής. Δεν θέλω να μου πει τι έγινε. Το που βάζει... Δεν θέλω να μου πει τι έγινε. Διάλογο δεν θέλω να κάνω. Άμα δεν θες μονόλογο και... σου. Μονόλογο άμα θες να κάνεις διάλογο, όχι. Λοιπόν, όταν μιλάς για πράγματα. Δεν είσαι στο γήπεδο και μιλάς για τον Ηρακλή. Παίζει λοιπόν ο Ηρακλής, δεν έπαιξε το γήπεδο γιατί δίρατε τους αυτούς. Ποιο έδιρε? Οι Ηρακλήδες οι οποίοι παίρνανε στο Ηρακλής δίρανε. Ναι, δίρανε. Βγαίνεις και λες σήμερα Μεγάλη Δευτέρα ναι, ότι οι Ηρακλήδες δίνανε ποιους? Δίνανε αυτούς, κάναν μπάουλο στο ξύλο, στο TV. Οι Ηρακλήδες? Όχι, ήταν εξωγήινοι. Okay. Πάω εγώ λοιπόν και λέω γιατί κυνηγούσαν τον Παοξή. Ακούγεσαι? Ναι, ακούγομαι ρε μεγάλε.
και ακούγαμε δυνατά. Λέω λοιπόν, στοιχηματική εταιρεία και τα λοιπά, τα είπαμε αυτά. Παίζει λοιπόν ο διαιτητής Ηρακλή μετά το 70-100. Άρα παίζει Λαμία. Δεν παίζει Ηρακλή. Δεν το κάνει για τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής λοιπόν κερδίζει ένα πέναλτι που δεν υπάρχει ποτέ. Κατάπτυστο. Ο Ασλαμάς πήγε στο γήπεδο, λέει ντράμπικα που είμαι Ηρακλειδέας. Και εκεί πέρα αρχίζει το πανηγύρι. Το πανηγύρι είναι ποιο. Πριν το πέναλτι, καταρχήν περώνει, δεν χτυπάνε πέναλτι στο 93, έτσι λεπτό, 95, όταν κρίνεται μια κατηγορία, όταν κρίνονται σοβαρά πράγματα. Είναι και είσαι κατάπτυστος, το έχει ξανακάνει βέβαια και με την Τρίπολη, έχω δει το βιντεάκι το σχετικό, αλλά δεν είναι πέναλτι αυτό, χτύπημα. Δεύτερον, τι ερώτημα. Πριν χτυπηθεί το πέναλτι, τι ψιθύρισε στα αυτή του τερματοφύλακα ο Περόν επί 45 δευτερόλεπτα, τι του έλεγε. Όταν πήρε ο Χουάντερσον την μπάλα, ήθελε να πάρει την μπάλα ο Χουάντερσον από τον Περόνε, γιατί ο Περόνε δεν τον άφησε. Επειδή λες ανοησίες. Λοιπόν, δεν του λέω ότι γουστάρω. Πρέπει να διορθώσω. Λέω ότι γουστάρω. Να τα πει μετά. Δεν είπε κανένα Περόνε. Πήγε ο φροντιστής της Λάρισα και έλεγε για ένα λεπτό κάτι στο αυτί τον οποίο πήρε. Τι ψιθύριζε. Δεν ψιθύριζε. Αγκαλιά ο Περόνε με τον τερματοφύλακα. Δεν ήταν ποτέ αγκαλιά. Λοιπόν, τι του έλεγε στα αυτή. Δεύτερον. Τρίτον. Δεν με νοιάζει, ρε. Μα δεν ήσουν εκεί. Χτυπάει στα το πέναλτι. Και στα μεταφέρα χτυπάει το πέναλτι. Χτυπάει το πέναλτι ο Ηρακλής, το χάνει και δεν πάει ούτε ένας παίκτης της Λάρισας πάνω στον τερματοφύλακα του. Μπει μπράβο, ρε, πιάσε το πέναλτι. Έτσι όπως το χτύπησε. Κανένας σε καμιά χώρα στον κόσμο. Πέναλτι που αποκρίνεται από τον τερματοφύλακα στο 95 ναι. Και κρίνεται μια πολύ σπουδαία κατάσταση. Πάνε τουλάχιστον και χτυπάνε το κεφάλι του τερματοφύλακα. Την ώρα που εκτελεί το πέναλτι και το πιάνει, σφυρίζει ο διαιτητής στη λήξη του αγώνα. Το άλλο, λήξη του αγώνα. Δεν με ενδιαφέρει αν μην μιλάς. Παραπληροφορεί στον κόσμο. Εγώ σε διέκοψα. Και πανηγυρίζει. Οπα, παραπληροφορεί. Γραφείο τύπου του Ηρακλή. Πες μου πώς θα σε μας κάνει. Με γραφείο τύπου του Άρη, μιλά για τον Άρη. Λοιπόν, άκουδε τώρα. Με ένα γραφείο τύπου του Ηρακλή. Γραφείο τύπου του Ηρακλή, τώρα όλα καλά, λοιπόν, καθαρά. Τελείωσε το μάτς και αγκαλιαζότανε. Μιλάω. Ωραία. Μιλάω. Συνεπάρχουμε εδώ, δεν είσαι μόνος. Όχι, εγώ δεν σε διέκοψα. Τι δεν με διέκοψε. Δεν πάει κανένας να πει το τερματοφύλακα και να πανηγυρίζει στο πέναλτι. Έληξε το παιχνίδι. Λοιπόν, τελείωσε. Έληξε το παιχνίδι και πανηγυρίζει. Από την άλλη μεριά μπορεί οποιοδήποτε να πει ότι ο Ηρακλής διάλεξε αντίπαλο. Μπορεί οποιοδήποτε να πει ότι ο Ηρακλής δεν ήθελε τη Λαμία γιατί η Λαμία είναι του Ολυμπιακού και τη θέλει ο Μαρινάκης. Τώρα, πώς μπλέκει ο Ηρακλής. Ο Ηρακλής μπλέκει πρώτον γιατί σε 10 λεπτά χάλασε όλη την καλή εικόνα και την πορεία 9 μηνών. Τη χάλασε. Αφισβητείται. Αφισβητείται από τον κόσμο. Ναι. Διάφορα λέγονται για το μάτς αυτό και θεωρούν τον Ηρακλή βρωμιάρη. Δεν το υιοθετώ. Ποια ομάδα είναι. Θεωρεί τον Ηρακλή βρωμιάρη. Όλοι αυτοί που το λένε βρωμιάρη τι είναι. Θεωρούν τον Ηρακλή βρωμιάρη. Δεν ξέρω τι είναι. Εγώ δεν το υιοθετώ. Και λέω ότι μπορεί πιθανόν, και αυτό δεν είναι κατάπτυστο, ο Ηρακλής να διάλεξε αντίπαλο. Και δεν είναι κακό. Και να ήθελε τη Λάρισα. Τώρα η Λάρισα ποιο είναι το όφελός της. Η Λάρισα λοιπόν παίρνει τηλεοπτικά, δεν ανεβαίνει κατηγορία, παίρνει εισιτήρια πάρα πολλά Αλκαζάρ κτλ. Και μπορεί να βγάλει και με άλλους τρόπους χρήματα από τα play-off. Φανταστείτε ό,τι θέλετε. Να ρωτήσω κάτι. Όχι. Όχι, θα κάνεις να μην ρωτήσεις κάτι. Να μην ρωτήσεις κάτι. Το κακό με τον Ηρακλή είναι τώρα ότι επειδή ο Μαρινάκης ήθελε τη Λαμία, για μένα χέστηκαν ήθελα να το βάλει ο Περόνι ή δεν ήθελα να το βάλει. Ούτε με ενδιαφέρει. Το πρόβλημα για τον Ηρακλή, λοιπόν, αφού μιλάμε και κάνουμε το πρώτο διάλογο, είναι το εξής. Εγώ φοβάμαι για τον Ηρακλή. Μην το ξεπατώσει ο Μαρινάκης. Αυτός είναι ο φόβος μου. Τώρα, άμα ήθελε να το βάλει ή δεν το βάλει, χέστηκα εγώ. Ωραία. Λοιπόν, και επειδή οι Ηρακλειδείς κάναν επεισόδιο, μπορεί να το χαρακτηρίσουν ότι είναι επεισόδιο. Ποιο είναι το επεισόδιο. Θα σου πω ποιο είναι το επεισόδιο. Πάει ένας παοξής και κάνει τζόκινγκ γύρω από τον Καφτατζόγλιο. Πριν από το μάτς Ηρακλής Λάρισα. Τον παίρνουν χαμπάρι λοιπόν. Ένας πήγε. Δεν ξέρω αν πήγε. Ένας πήγαν παραπάνω. Θα πω ακριβώς στον κόσμο τι έγινε. Πάνε λοιπόν. Πήγανε δύο. Πάνε λοιπόν Ηρακλής. Δύο με τις φανέλες του ΠΑΟΚ. Πάνε λοιπόν Ηρακλής. Κάνα τζόκι με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Πάνε λοιπόν Ηρακλής. Δεν έκανε ένας, κάνα δύο. Πάνε λοιπόν Ηρακλής και τους παίρνουν στο κυνήγι. Και ήταν δύο Ηρακλειδείς με τους οποίους συνεπλάκησαν αυτοί οι δύο. Βγαίνουν λοιπόν και απ' έξω. Και ενεπλάκει και ένας άνθρωπος ο οποίος είναι από το. Επειδή δεν το ξέρω καν το γεγονός. Μια χαρά το ξέρω και ενεπλάκει κάποιος από το συνεργείο του ΟΤΕ. Πώς ενεπλάκει, ξέρεις. Πώς ενεπλάκει. Για να τους χωρίσει. Όχι. Γιατί? Τους λένε ρε παιδιά τι είναι αυτά, ξέρω και τα λοιπά. Ο οποίος δεν είναι από τον ΟΤΕ, είναι από εξωτερική μονάδα παραγωγής. Να ηρεμήσουν την κατάσταση. Ήσουν εκεί και το άκουσα. Εσύ ήσουν εκεί στο ξύλο, το είδες. Εγώ έμαθα ότι έσκυγε και την πλούζα το ενός. Τώρα τι τελειώσαμε. Να ηρεμήσουν. Λέμε λοιπόν, ο ένας εξ αυτών από τον ΟΤΕ TV ή το εξωτερικό συνεργείο είναι προκλητικός. Την έχει δει καράτη εκεί, την έχει δει πυγμάχος. Και εκεί επάνω, προκαλεί τους Ηρακλειδείς σε πόλεμο. Ναι. Αν το έκανε επίτηδες ή όχι, δεν ξέρω. Ή αν ήταν στημένο να γίνει. Ναι. Γιατί το λέω, αν ήταν στημένο να γίνει. Γιατί τώρα φοβούμαι πάρα πολύ, μήπως ο Ηρακλής
ταυτοποιηθεί με το επεισόδιο. Πώς θα ταυτοποιηθεί? Λέω φοβάμαι. Ένα τρόπο παίζουμε. Λέω φοβάμαι. Ένα τρόπο. Γιατί ζω στην Ελλάδα. Και λέω. Βρε, σωστά μιλά. Λέω. Σωστά. Μη θεωρηθεί ο Ηρακλής. Τον τρόπο παίζουμε. Θα σου πω. Εγώ λέω ότι ήταν παρακρατική αυτή η οπλική. Καλά, εσύ λέει ότι θες. Ο Μαρινάκης τα πει. Εμένα δεν με νοιάζει. Παρακρατική ήταν. Λέω λοιπόν ότι οι Ηρακλειδείς που πλακώσανε τον άλλο στα μπουνίδια θεωρηθούν. Γι' αυτό ο Ηρακλής φοβάται και βγάζει ανακοίνωση. Μη θεωρηθεί από τα μίντια ότι ήμασταν εμείς και τα λοιπά. Τι να μη θεωρηθεί. Οι Ηρακλειδείς πλακώθηκαν με παοξίδες πριν το ματς και ενεπλάκουν στο επεισόδιο και το ATTV που τους πλακώσαν. Λοιπόν, τι να μη θεωρηθεί. Πάει λοιπόν ο Μαρινάκης με τον άλλο της Λαμίας στον Καράβλαχο που βγαίνει, δεν ξέρει να μιλήσει ελληνικά. Που είναι στον Μπούζο και δημιουργεί μια κατάσταση και τρως μείον 3. Λέω εγώ. Μείον 6. Τρως μείον 2, μείον 3. Μείον 6. Και πας λοιπόν να στα πω ότι το όλο επεισόδιο. Παιδί μου, για να γνωρίζει ο κόσμος τι γίνεται. Ναι. Ήδη στα δώσουμε. Πάει αυτεπάγγελτα στον αθλητικό εισαγγελέα. Άκου τώρα λοιπόν. Πάει ο εισαγγελέας και ξέρουμε τώρα ο εισαγγελέας μπορεί ο άνθρωπος να επηρεαστεί. Άνθρωπος είναι κτλ. Και στο φινάλε τρώει ο Ηρακλής μείον 3. Και τον πάει μια διατησία μειώντα τα playoff και δεν βγαίνει. Αυτό φοβάμαι εγώ. Ο σίγουρο άνοδος έγινε με ένα παιχνίδι μπουρντέλο. Ναι. Ερώτηση. Συμφωνείς? Ερώτηση. 100% έγινε μπουρντέλο. Σε ρωτάω κάτι και απαντήσεις ευθέως. Και όχι μπουρδες και όχι κόγκς. Τα γεγονότα όπως βλέπεις δεν υπεκφεύγουν. Καταρχήν, όλος ο κόσμος φώναζε τον Περόνε να χάσει το πέναλτι. Όλος ο κόσμος φώναζε τον Περόνε, δεν γουστάρω το πέναλτι. Το ξέρεις αυτό? Όχι όλοι. Βρε, όλοι σου λέω. Όλοι. Άρα το έχασε επίτηδες. Λες εσύ. Εγώ λέω ότι δεν μπορώ να πω τι έκανε, γιατί έτσι εκτελεί πέναλτι. Ναι. Εγώ λέω ότι αν ήθελα να το χάσει, θα μου άρεσε. Στα δικά μου τα μάτια να το στείλει στα Περιστέρια. Και αν πάρει τα φάλτσα και πάει στο Γάμα. Αρισί να το στείλει στα Περιστέρια. Είναι παίκτη ικανοτήτων, δεν είναι τυχαίο. Λες, λέω, μπορεί να κάνω λάθος. Μπορεί να με γελάνε τα μάτια μου. Μπορεί να είμαι επικίνδυνος να μιλάω για μπάλα. Λέω λοιπόν ότι έχει την ικανότητα τη στείλει στα κεραμίδια. Ναι, ναι. Δεν το έκανε, παρεκτέλεσε όπως εκτελεί. Γιατί δώσαν τον Ηρακλή outsider σε αυτό το μάτς? Γιατί το δώσανε? Ναι, για πες. Γιατί σκέφτονται ελληνικά. Γιατί, γιατί. Ερώτηση. Γιατί. Περίμενε. Γιατί το δώσανε? Εδώ θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Ναι. Ο Ολυμπιακός Βόλου, ναι, ήταν αυτός ο οποίος κεγότανε. Ναι, ναι. Για να πάρει τους βαθμούς, για να πάρει έναν ή δύο βαθμούς. Με ποιον έπεσε που κεγότανε? Με την Καρδίτσα. Η Καρδίτσα κεγότανε? Ήταν το μεγάλο φαβόρι, πολύ μεγαλύτερο από τη Λάρισα. Η Καρδίτσα κεγότανε? Ρωτάω. Είχε ενδιαφέρον, ναι. Τι ενδιαφέρον είχε? Βαθμολογικό. Γιατί, τι? Για τα play out. Τα play out. Ρε παιδί μου, κέρδιζε, έχανε τη θέση τη. Δεν έχανε πολλά πράγματα. Ο Ηρακλής έχανε βαθμούς. Έχανε ένα γιατί βαθμό τον... ή δύο. Μπράβο. Είναι καλύτερη ομάδα από τη Λάρισα. Το ίδιο πράγμα ισχύει για την Καρδίτσα. Μισό. Για το play out. Μισό. Είχε καλύτερη ομάδα από τη Λάρισα. Όλο το πρωτάθλημα. Και έχει. Μισό. Έβγαλε έξω την Τρίπολη. Και έχει. Έβγαλε έξω ομάδες του Σουηδού. Απαγορεύεται να κάνει μια κακή. Μισό, μισό. Ναι. Γιατί τον έχει outsider, να μας εξηγήσεις. Ναι, βέβαια. Για πες μας. Γιατί στην Ελλάδα. Α, στην Ελλάδα, ρε, πες μας. Στην Ελλάδα. Ναι, για πες. Ναι. Ο Πλατανιάς, ναι, ναι, πεζόταν στο 1-10 με τη Βέρεια. Ο Πλατανιάς, η Βέρεια είναι αδιάφορη. Άσε τον Πλατανιά με τη Βέρεια. Ποια η Βέρεια είναι αδιάφορη? Η Βέρεια είναι αδιάφορη. Παίρνει τρεις βαθμούς με την Νίκη. Την προηγούμενη εβδομάδα πάλι 1-10. Σώθηκε, βρε, ναι. Άλλο σε λέω τώρα. Σε ρωτάω, ρε φίλε. Τον έχει 1-10 γιατί θα κερδίσει ο Πλατανιάς, είναι σίγουρο. Πού το ξέρει? Το ξέρει. Αν ήταν σίγουροι για τη Λάρισα, ναι, ναι, δεν τη δίναν 2-35, ναι, θα τη δίναν ένα 20-30. Όχι τόσο προκλητικά. Όχι. Όχι τόσο προκλητικά. Ωραία, αφού το πίστευαν όλοι αυτοί οι οποίοι. Όχι τόσο προκλητικά. Αφού το πίστευαν όλοι αυτοί, α το παίζανε. Ποιο? Εγώ δεν το πίστευα, ρε φίλε, αυτό που είδα. Μάλιστα, δεν το πίστευε. Δεν το, φυσικά. Δεν το πίστευε εσύ. Δεν το πίστευα. Δεν το πίστευε. Και μου προκάλεσε μεγάλη εντύπωση αυτό, ναι, που είδα. Τώρα λοιπόν που άνοιξε μέτωπο με το Μαρινάκι. Ναι. Τώρα που θα χορέψει πάνω στα κάρβουνα, ναι, την ιστορία, γιατί. Ρωτάω. Ναι. Τώρα. Τώρα εφόσον που, ήθελε, τώρα που θα εφόσον ήθελε το η Λαμία βαν, να μπει. Τώρα που θα θεωρήσουν ότι το βαν είναι θέμα του Ηρακλή. Τώρα που θα φας. Στο λέω εγώ. Υποθέσεις κάνεις. Ναι, υποθέτω. Άμα φας καμιά μείον 3 και πας εκεί πέρα, τώρα σου πω εγώ πώς λένε το δεσπότη. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Αφού η Λαμία ήθελε να μπει όπως λες στα πλοία. Βεβαίως. Γιατί δεν κέρδισε τον Απόλλων Καλαμαριάς? Γιατί δεν κέρδισε? Τον υποβασμένο Απόλλων Καλαμαριάς. Πότε έπεσε με τον Απόλλων Καλαμαριάς η Λαμία? Την προηγούμενη εβδομάδα. Ήταν σίγουρο ότι ο Απόλλων Καλαμαριάς ήταν πεσμένο. Ρε φίλε. Άμα κέρδισε δηλαδή τώρα. Έχει τη δύναμη, ναι, η Λαμία όπως μου λες. Ναι, ναι, ναι. Να, ναι, τη σπρώξει ο διαιτητής. Ναι, γιατί. Με τον Ηρακλή. Παίζει Ολυμπιακός Κολοπετινίτσα και παίζει 80-20 τον Ολυμπιακό. Ωραία. Πλάκα με κάνει. Τότε λοιπόν γιατί δεν το έκανε και με την Καλαμαριά και άφησε να γίνει το ένα και απέλησε το Δερμιτζάκι και έκανε ένα σωρό κινήσει. Λύσαμε την απορία. Τι να κάνει ο διαιτητής? Κέρδιζε τότε τον Απόλλων Καλαμαριάς και τελείωνε η μπουγάδα. Η Καλαμαριά δεν ήταν αδιάφορη με την Λαμία. Το κατάλαβες? Και ο Ηρακλής δεν ήταν αδιάφορος. Κοίταξε να δεις. Εφόσον. Πάω πάλι με τα δικά σου τα λεγόμενα. Αφού θέλει να βάλει τη Λαμία ο Μαρινάκης όπως λες. Ναι.
Τι θα γίνει μετά στα πλέι-οφ αν τη βάλει? Τι θα γίνει μετά στα πλέι-οφ αν τη βάλει? Αυτό φοβόταν ο Ηρακλής. Τι θα γίνει αν τη βάλει, ρωτάω. Αν τη βάλει. Εσύ δεν μπορεί και έτσι και αλλιώς να σε γράψει. Το επεισόδιο που έγινε εκεί. Μην μπερδεύει. Ένα-ένα. Ναι. Αν έμπαινε η Λαμία στα πλέι-οφ. Ναι. Και είχε τις πλάτες του Μαρινάκη. Μπορεί να ρεύει Λαμία με τις πλάτες του Μαρινάκη. Βέβαια. Σου στείλει δύο διαιτητές. Πολύ ωραία. Λαμία Ηρακλής και Ηρακλής Λαμία. Για ποιο λόγο λοιπόν. Και πάνε βαθμοί. Πάνε βαθμοί από 7-0-7-6. Στο πω εγώ το έργο. Και παίζει εσύ μετά με άλλες ομάδες, με πάντρες και τα λοιπά. Με σου στείλει και μια διαιτησία και βγαίνει η Λαμία. Πολύ θέλει. Πολύ θέλει. Ωραία. Λοιπόν. Οπότε. Τι οπότε. Οπότε εσύ. Λοιπόν. Κατέληξε. Άρα, η Λαμία το έδινε. Άρα καταλήγει. Ναι, η Λαμία το ότι έδινε. Και έτσι ναι, και αλλιώς ναι, ναι. Είσαι αγδαρμένος. Όχι. Είτε το βάλεις το χάσεις. Όχι. Νικάς την Αθήνα. Νικάς την. Τη Λάρισα. Τη Λάρισα. Και δεν μπορεί να σου πει κανένα τίποτα. Και πόσες βαθμούς θα έχεις, 10. 9. 9. Ναι. Με 0. Ναι. Τότε θα είναι πολύ δύσκολο. Θα είναι πολύ δύσκολο. Θα είναι πολύ δύσκολο. Αφού το θέλει ο θείος. Είναι πολύ δύσκολο. Το θέλει ο θείος όμως. Το θέλει ο θείος. Και τι κάνεις εκεί για. Τι κάνεις εκεί για. Αν δεις, επειδή είσαι κόντρα σε όλους και σε όλα, λες όχι, δεν του κάνω το χατήρι. Του δερβέναγα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ρωτάω. Ο Ηρακλής με το χαμένο μπέναντι του Περόνε δείχνει. Μπορεί να πετάει λευκή πεζέτα. Όχι, δείχνει. Να πετάει το γάντι στο Μαρινάκι. Δείχνει δύο πράγματα. Ο δε στείνεται στο καταστημένο. Σταμάτα λίγο να μιλήσει ο άλλος. Πετάει σαν την Τσουτσού να πούμε. Ότι είναι ενάντια στον Ολυμπιακό. Πολύ σωστά μιλάς. Πετάζεσαι, καλά κάνεις. Στο κατεστημένο. Λοιπόν, στον Ολυμπιακό είσαι ενάντια. Δεν είσαι ούτε, ούτε ΠΑΟΚ πριν από 5 χρόνια, ούτε Άρης πριν από 2 χρόνια. Λοιπόν, είσαι καθαρός ιστορίες και τα λοιπά. Και από εκεί και πέρα διαλέγεις και αντίπαλο. Έλα όμως τώρα που έχει με το επεισόδιο. Έχει το επεισόδιο, εγώ το φοβάμαι. Γιατί ο εισαγγελέας το πήρε το επεισόδιο εισαγγελέας τώρα κάτω. Το πήρε στην Αθήνα το επεισόδιο. Σε ρωτάω. Το ρεπορτάζ τι λέει. Τα είπα, δεν τα είπα. Ξαναπες το να τα ακούσει ο κόσμος. Το παίρνει μία. Λοιπόν ο εισαγγελέας το επεισόδιο. Πάει αυτεπάγγελτα. Πάει αυτεπάγγελτα. Και τι γίνεται τώρα. Και τι γίνεται τώρα. Εγώ φοβάμαι αφαίρεση βαθμών από τον Ηρακλή. Το φοβάμαι. Μακάρι να μην γίνει. Γιατί το φοβάμαι. Γιατί η Λαμία και ο Ολυμπιακός είναι δυσαρεστημένοι από τη συμπεριφορά του Ηρακλή. Τώρα, το έκανε ο Ηρακλής επίτηδες. Δεν το έκανε επίτηδες. Και συνονοήθηκε με τη Λάρισα. Εμένα αυτό δεν με ενδιαφέρει. Πριν από ένα λεπτό, εμένα η ουσία πριν είναι. Από ένα λεπτό, η ουσία, μου είπες, είτε το βάλει, το χάσει, είσαι μπλεγμένος. Όχι. Μόνος μου το πες. Το βάζει στον γκολ. Το βάζει στον γκολ, πήρε 1-1. Και σε λένε όλοι είσαι τσιράκι του Ολυμπιακού. Όχι, δεν σε λένε είσαι τσιράκι του Ολυμπιακού. Είσαι. Τι πέναλτι είναι αυτό που σου δώσανε. Γιατί δεν υπάρχει αυτό το πέναλτι. Τι πέναλτι είναι αυτό που σε δώσανε. Η Λαμία το πήρε. Τη Λαμία σφύριζε ο διαιτητής μετά το 70. Δεν σφύριζε εσένα. Μιλάω με κανένα που δεν το ξέρω. Αυτό. Εσύ, ο πρώτος θα το έλεγε εσύ. Τι θα έλεγα εγώ. Τσιράκι το. Τι θα έλεγα εγώ. Μαζί μιλάμε. Βάλ τον πέναλτι να μας αποδείξει ότι είσαι τίμιος. Όχι. Άστα τώρα. Είναι πέναλτι αυτό χτύπημα, ρε. Δεν είναι πέναλτι χτύπημα αυτό, ρε. Να μην τον πάσα. Άσε μας καημένε τώρα. Κατάλαβα. Με 2.40 η Λάρισα να πούμε που είναι. Πώς τη λένε. Με 2.40 η Λάρισα φαβορή στο Καφτατζόγλιο. Πού ακούστηκε αυτό, ρε. Ποια Λάρισα στο Καφτατζόγλιο φαβορή. Πλάκα μας κάνετε, ρε. Και χτυπάς τον πέναλτι στο 97 στα χέρια του τερματοφύλακα και δεν θες να σε πούνε ότι είσαι ύποπτος. Πλάκα ρε μας κάνεις. Ποιος είναι ύποπτος. Ρε πλάκα μας κάνεις. Ποιος είναι ύποπτος. Ρε πλάκα μας κάνεις. Η κοινή γνώμη ρε τι λέει. Η κοινή γνώμη. Άσε το ναι. Η κοινή γνώμη σε λέει. Πασό και Νέα Δημοκρατία. Άσε τώρα η κοινή γνώμη. Σοπαντάω λοιπόν. Η κοινή γνώμη που η εγώ κοινή δεν υιοθετώ. Ψήφιζε Πασό και Νέα Δημοκρατία. Δεν την υιοθετώ ρε εγώ. Σε λέει βρωμιάρη. Η κοινή γνώμη. Και ότι και από την πλευρά του Ηρακλή υπάρχουν Ηρακλήδες που δεν τους άρεσε αυτό. Άρα χάλασε η ομάδα σου. Νομίζεις. Έτσι λέω εγώ. Νομίζεις. Σε 10 λεπτά χάλασε μια ομάδα. Στημένη πολύ ωραία από πρόεδρο. Δεν χαλάει ρε. Σταμάτα ρε. Που να χτυπάτε τον κόλο σας κάτω. Ρε. Όλοι εσείς που κόπτεστε για την γραφείο τύπο του Ηρακλή. Το πιο βρώμικο άθλημα που υπάρχει. Άστα. Εντάξει, μπορεί να μου αυτή γραφείο τύπου του Άρη, εσύ. Βρε, πες μου ότι θες εμένα, ρε. Και εσύ λέει. Πες μου ότι θες εμένα, ρε. Γλύφεται όταν το κάνει κανένα άλλο. Δεν μου λες. Άμα έμεινε ο Ηρακλής έξω από τα πλέον με τέτοιο πέναλτι, τι θα έλεγε, ρε γουρούνα. Να βρει ο Ηρακλής να πει. Θα έλεγε. Όταν δεν έχει να απαντήσει. Φρόντζο Ηρακλή, θα έλεγε. Όταν δεν έχει να απαντήσει. Μένει έξω, ρε, με αυτό το πέναλτι. Για σου στραβώνει η γλώσσα. Ρε, αυτό το πέναλτι. Μένει έξω ο Ηρακλής με αυτό το πέναλτι. Τι πρώτο έδωρε που στη θα τον έτρωγα το λαρίγκι. Πιανού. Το, αυτό που έχασε το πέναλτι. Εγώ θα το έτρωγα το λαρίγκι. Ρε εσύ, ελληνικά μιλάω. Ελληνικά, από το πέναλτι που θα χάσει ναι. Αυτός, θα μένεις έξω εσύ. Θα τον έβριζε. Τον Περόν γιατί δεν το βρίζεις. Γιατί δεν το βρίζω. Ναι, γιατί. Γιατί έτσι τα χτυπάει. Έτσι τα χτυπάει. Αποδειγμένα. Ναι. Πόσο παδί είστε εδώ πάνω. Ρε. Εντάξει. Πόσο παδί είστε εδώ πάνω. Ρε. Αν είμαστε οπαδοί. Γελία υποκείμενα όλοι. Εντάξει, γελία υποκείμενα. Ή όχι. Λοιπόν, πες ό,τι θέλεις.
Λέω ότι θέλω από την Παρασκευή, σου λέω δεν είναι άσος. Τι έλεγες, τι είναι χ. Άντε μπράβο. Δεν είναι άσος. Άσος, εσύ φά την παπάρα. Τι έλεγες εσύ. Ο Απολλωνάρα θα κερδίσει από όχι, δεν σου είπα Απολλωνάρα θα κερδίσει. Όχι, με τον Απολλωνάρα. Σου είπα θέλω να κερδίσει. Θέλω να κερδίσει. Σου είπα θέλω. Γιατί δεν κουστάρω τον αγροτικό σα και έχασε. Δεν έκανα πρόβλεψη. Επιθυμία εξέβρασα. Επιθυμία. Μπερδεύεσαι. Λοιπόν. Μπερδεύεσαι. Η εκπομπή είναι προσφορά. Ωραία ήταν. Ποια ήταν ωραία. Η εκπομπή. Είναι μεγάλη εβδομάδα. Πρέπει να προσέχω. Εδώ. Τσακί σου και έλα εδώ. Μη σε κρεμάσω ανάποδα. Βλαμμένε. Άιντε. Λοιπόν. Μαζί μας τα Hankook, από τις κορυφαίες εταιρείες ελαστικών παγκοσμίως, προσφέρουμε μοναδικές και εντυπωσιακές επιδόσεις καλύπτοντας ανάγκες κάθε οδηγού, ασφάλεια, επιδόσεις, κράτημα, άνεση και οικονομία. Θα τα βρείτε από την ελαστικοεμπορική ΑΕ. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε αμέσως μετά. Οι νέες γνωριμίες θα γίνονται πλέον στα καταστήματα Vodafone. Καλά ακούσατε. Γιατί με τις σούπερ προσφορές στη μεγάλη ποικιλία smartphone και tablet δεν θα φεύγει από τα καταστήματα. Βρείτε το οικονομικότερο smartphone της αγοράς, το Vodafone Smart Mini, μόνο με 39,90 σε μοναδικά χρώματα μαύρο, λευκό, ροζ. Επισκεφτείτε ένα κατάστημα Vodafone γιατί το Πάσχα, όταν θες smartphone και tablet, πας στη Vodafone. 9.55 και ενώ τα μηνύματα στο 54.340 ΑΜΗ 3 και ενώ αρνεί ο ονοματεπώνυμο στο 54.344 για εσάς οι οποίοι θέλουν να κερδίσουν από τα 10 αρνιά τα οποία δίνει το αθλητικό Μετρόπολης 95.5. Πάμε να έχουμε τηλεφωνική παρέμβαση από τον υπεύθυνο ασφαλείας του Ηρακλή, το Μάκη του Σαρλή. Μάκη, καλημέρα. Κόκκινε, καλημέρα. Τι έγινε? Δεν άκουγα, αλλά μου είπαν ότι λέγατε κάποια πράγματα που δεν είναι πεπραγμένα. Λέγαμε. Μάλιστα. Ναι, έτσι ο Ραπτόπουλος. Τι είπα το οποίο δεν ισχύει, Μάγκη. Καλημέρα. Γεια σου. Καλημέρα. Μου είπαν ότι λες για εισαγγελείς, λες για τιμωρίες, λες για Ηρακλειδείς, λες... Δεν κάναν τζόκινγκ δύο παοξίδες και τις τυμπέσανε δύο Ηρακλειδείς, τρεις. Ναι, και έγινε μανούρα. Εγώ... Τι ήταν αυτοί που τους τυμπέσανε, αόρατη. Ναι, άκουσε, άκουσε μου λίγο για να μιλάμε για να καταλάβουμε, πραγματικά. Ναι. Τι ήταν. Εγώ δεν ήμουνα στο περιστατικό, έτσι. Ναι. Βγήκα και στο διευθυντή σου, στο συνεργάτη σου, στον Μπούζο, και είπα ότι αφού πήγα εκεί, μου το είπανε και ό,τι ξέρω είναι από τα παιδιά τα παθόντα. Με τρομάζει αυτό για τον Ηρακλή, γι' αυτό το λέω. Εντάξει, να μην σε τρομάζει για με τον τρομάζει, μην φας καμιά μειών βαθμούς. Γιατί η Λαμία φωνάζει, που είναι κολλητή του Μανινάκη, αυτό λέω. Και μην τρομάζει τον κόσμο, εσύ ξεχνά το μικρό σου, εσύ. Κώστας. Κωστάκι με λέει, Κωστάκι. Έλα ρε Κώστα, ναι. Του ποιότητα μου, έλα. Λοιπόν, δεν υπάρχουν αυτά, εμείς έχουμε τώρα σοβαρά προβλήματα. Εν πάση περιπτώσει αυτό το περιστατικό έγινε από... Μην πας καταδικασμένος σαν Ηρακλής, αυτό είπα εγώ. Δεν είπα ότι θα γίνει, αυτό φοβάμαι είπα. Ναι. Δεν έγινε, έγινε μακριά από τα βαν, μακριά από τα βαν. Τώρα κατά την αφήγηση του κυρίου Μπούζου ήταν ένας παοξής και τέτοια, τώρα και εγώ τα άκουσα. Το ζητούμενο είναι ότι μετά τα θέλει και ο κόλος του παοξή που πάει, ναι, πριν από Ηρακλής Λάρισα, ναι, με φόρμες του ΠΑΟΚ να κάνει τζόκ. Και έτσι να ήταν και στο γήπεδο του ΠΑΟΚ με μια φανέλα του Ηρακλή. Και πάω στο γήπεδο του ΠΑΟΚ με μια φανέλα του Άρη ή του Ολυμπιακού και κάνω τζόκ, θα με κάνουν ΠΑΟΚ. Λογικό είναι. Λογικό είναι. Το θέμα είναι ότι τα παιδιά που είναι παθόντα και είναι προστατευόμενα όλο τα βάνα από την ΠΑΕ Ηρακλής δεν έχουν να πούνε κάτι για Ηρακλή. Δεν είχαν κανένα διακριτικό κάποιος του Ηρακλή. Αυτοί που δέρνανε δηλαδή δεν είχαν φανέλα του Ηρακλή. Μάλιστα. Δεν είχαν κάποια μπλούζα και ούτε χρώμα του Ηρακλή. Εντάξει. Ήταν και οι κάλτσες τους μαύρες, λένε. Μαύρες. Όλα ήταν μαύρα. Μαύρα. Παρακρατική, καλά λέγω είναι... παρακρατική. Κοίταξε το ζητούμενο. Ξέρω ότι φοβάστε την τιμωρία, Μάκη. Καλά κάνετε και τα λέτε. Ξέρω ότι φοβάστε. Και εγώ φαντάζομαι μπορεί να είναι και τίποτα που να έχουν σχέση και με εμάς. Αλλά το ζητούμενο είναι ότι αυτοί καταπέσανε ότι και τους δείξαν και φωτογραφίες πολλά άτομα και δεν αναγνώρισαν κανέναν δικό μας. Ωραία, αυτούς που δέρναν τους πιάσανε. Είναι μη γενόμενο. Ωραία, ωραία. Αυτούς που βαρούσαν τους πιάσανε. Για τον Ηρακλή, δηλαδή συλληπούμαστε γιατί κάποιοι συνάνθρωποι μας είναι τραυματισμένοι, μην τρελαθούμε ναι, τώρα ναι, και στο σχολείο, έτσι. Σαν τους γκάξες στις κηδείες. Τι συλληπίστε, δεν πέθανε κανένας. Αλλά που λες, ναι,
Μα αφήνεις να σου πω. Μα δεν πέθανε κανένας, δεν συλλυπήσε. Ναι. Ακόστα τώρα το πιάσα, δηλαδή ότι πρέπει να πεθάνει. Ναι, όχι, δηλαδή, άμα πεθάνε τότε κατάλαβα. Δε. Κώστα, στις έξυπνο παιδί τώρα, στα γήπεδα το ξέρεις ότι στην Ελλάδα βρε, ξέρω ότι υπάρχει φόβος για τον Ηρακλή, μην εμπλέξουν το σωματείο στο επεισόδιο. Είναι κατανοητό, το καταλαβαίνω και εγώ το φοβάμαι. Ναι. Δεν υπάρχουν και το ξέρεις από το Σεπτέμβριο και μετά που ξεκίνησε η χρονιά με εμάς, είναι όλα ήσυχα. Ή δεν είναι έτσι. Όταν λες ήσυχα, τι εννοεί δηλαδή. Άκουσες φέτος να κάνει κάτι με το παδικό κίνημα του Ηρακλή. Αφού κερδίζει ένα παιδί, πώς θα κάνει. Καλά με τη διοίκηση, είναι δυνατόν. Καλά κάνουν τα παιδιά. Όχι, ποιος τα έχει καλά, λάθος κάνει. Εννοείται συμπαθούν τον κύριο Παπαθανασάκη. Πηγαίνει καλά η ομάδα, οι αυτόνομοι είναι παντού αυτόνομοι. Γιατί κερδίζει ομάδα. Και όταν τα βλέπουν όλα καλά, όταν τα βλέπουν καλά, με κανέναν δεν τα έχει καλά οι αυτόνομοι. Πάντως να σου πω κάτι. Κάτι επεισόδια μεταξύ σας, κάτι μπουνιές που πέσαν στο Καφτατζόγλιο μεταξύ Ηρακλειδέων. Έγινε και τώρα θέλεις να αναλύσουμε όλο το παδικό κίνημα του Ηρακλή. Όχι, λέω. Το ξύλο πέφτει στα γήπεδα και είναι λογικό. Είναι υγεία. Όλες τις μεγάλες ομάδες που έχει 80 συνδέσμους συμβαίνει να υπάρχουν και διαφορές. Εντάξει. Αυτό μεταξύ λέει. Των 80 συνδέσμων, οι 4 με τους πολλούς δεν έχουν σχέση. Άλλοι είναι αναρχικοί, άλλοι δεξιοί, άλλοι χρυσοκίτες. Και άμα πάρεις και στην Original και στο Super 3, συμβαίνουν αυτά και στην Πειρά 4. Στου ΠΑΟΚ το συνδέσμο. Η ουσία τώρα, Μάκη, η ουσία ποια είναι. Θα κάνουμε ανάλυση τώρα του οπαδικού του Ηρακλή. Όχι, θα το πάρουμε ώρα. Πάμε στην ουσία τώρα για να δούμε. Η ουσία είναι ότι τα παιδιά, εμείς τα παρακαλέσαμε να δείξουν το ΜΑΤΣ. Παρακαλούσα εγώ δηλαδή και πήγαμε όλοι οι άνθρωποι από την ΠΑΕ. Βεβαίως κάποιοι ήταν τραυματισμένοι, πήγαν στο νοσοκομείο. Δεν μπορούσε να συμβεί αυτό. Αφού και αφού δεν μπορούσε στην ΠΑΕ, λόγω συνθηκών δεν μεταδόθηκε το παιχνίδι. Εντάξει. Από ένα ατυχές γεγονός. Μάκη τώρα, εντάξει, εσύ Μάκη τώρα σαν πάει Ηρακλής. Φοβάσαι μήπως. Κάποιοι το είδαν αυτοί, πήγαν να υποστηρίξουν ναι. Τον εντάξει, αδύνατο. Εντάξει, σίγουρα, τον συνάδελφό του. Άλλο λέω. Αυτό Μάκη, έγινε. Μάκη, η ερώτηση μου είναι η εξής. Λέω, εσύ σαν Ηρακλής, σαν επίσημος Ηρακλής, αυτό το γεγονός, το περιστατικό, το μεμονωμένο, το που δεν ήταν Ηρακλήδης εγώ λέω. Το καταδικάσαμε. Άλλο λέω. Φοβάσαι μήπως χρησιμοποιηθεί και την πληρώσει ο Ηρακλής άδικα, γιατί θα είναι άδικο, με καμιά αφαίρεση βαθμού κτλ. Το φοβάσαι αυτό? Εγώ δεν λέω τη λέξη άδικο και τέτοια. Εγώ τι λέω, λέω το φοβάσαι όμως. Σαν εγώ ξέρω ότι έχω πληθυσμιακά μεγάλο λαό και είναι μη ελεγχόμενος ναι. Και ενδεχομένως και στο ναι. Μέλλον και στο απότερο μέλλον μπορεί να συμβεί κάτι. Ξέρεις γιατί στο λέω ρε ομάδες στην Ελλάδα που έχουν μεγάλους λαούς αριθμητικά. Μπορεί να γίνονται πολλά. Και οι ΑΕΚ 5-10 μπήκαν μέσα. Και έφαγε μείον 3, ναι. Αυτό λέω. Αλλά αυτό νομίζω και τα οπαδικά κινήματα, το δικό μου που με ενδιαφέρει, έχει τη γνώση, έχει το μυαλό, πότε πρέπει να κάνει. Και πότε για δεν μένα πρέπει. Δεν πρέπει να κάνει ποτέ. Ναι. Σαν πάει έτσι πρέπει να μιλήσω. Ναι, Μάκη, άλλο σε ρώτησε όμως. Το ξέρω αλλά αυτό το που λες. Είναι, σωστό είναι. Εχθές έγινε κατά λάθος ένα περιστατικό μακριά από τα βάν. Το ξέρω, άλλο ρωτάω. Εσύ σαν ΠΑΕ. Ο κόσμος να πω ότι το καταδικάζω, βαρεθήκαμε στην Ελλάδα. Όχι ρε Μάκη, δεν ρωτάω αυτό. Και αύριο γίνονται ξανά μανά. Όχι ρε Μάκη, δεν ρωτάω αυτό. Είναι περιστατικό, είναι λυπηρό. Βεβαίως το καταδικάζουμε αφού θέλεις να ακούσεις αυτή τη λέξη. Δεν θέλω να ακούσω αυτό ρε Μάκη, δεν με νοιάζουν εμένα αυτά. Άλλο ρωτάω. Για πες. Λέω, αυτό το γεγονός το καταδικάζει, το καταδικάζει, δεν με ενδιαφέρει εμένα αυτό. Αυτά ενδιαφέρουν τους δημοσιογράφους. Εγώ ρωτάω εσύ σαν Μάκης. Φοβάσαι μην αυτό το επεισόδιο χρησιμοποιηθεί. Και χάσεις τίποτα βαθμούς αύριο μεθαύριο μεθαύριο και όχι. Πας... Όχι. Ούτε μία στο τρισεκατομμύριο. Αυτό λέω εγώ. Αυτό εάν δεν το ανέφερες εσύ στην εκπομπή σου. Ναι. Είναι ελίξαν το γεγονός. Βρε για μένα είναι ελίξαν. Για τους κάτω λέω εγώ. Ναι και αν θέλεις και χθες έγιναν και 7 προσαγωγές μετά το παιχνίδι από 3 ώρες. Ναι. Και δεν υπάρχει. Και τα παιδιά φεθήκαν ελεύθερα. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος από την οικογένειά μας. Που δείξαν φωτογραφίες να ξέρεις ότι ήταν οπαδοί μας. Ξέρεις την Ελλάδα, ναι, πώς έπεσε ο Ηρακλής. Γι' αυτό λέω ότι εντάξει, μπορεί να υποστεί και μια εκεί, ακόμα αδικία. Σκεπτόμενοι, ναι. Εντάξει, αλλά θεωρώ ότι είναι ελίξαν το γεγονός αυτό. Μάκη, και εγώ το θεωρώ, αλλά επειδή εγώ είμαι άνθρωπος που το ποτήρι το βλέπω μισοάδιο, πάντα φοβάμαι τον πισινό μου και πάντα φυλάγομαι και λέω ότι εγώ αν ήμουν Ηρακλειδέας, θα φοβόμουν. Μη με στήσουν καμιά ιστορία και με αφαιρέσουν κανένα βαθμό. Αυτό θα φοβόμουν. Αυτό λέω εγώ. Κανένα βαθμό δεν θα μας αφαιρέσουν. Τώρα είμαστε όλοι στεναχωρεμένοι. Μην το κάνετε δηλαδή τελείως. Τόσο κόσμο, τόσες χιλιάδες λαού που δεν κοιμήθηκε χθες να στεναχωριέται περισσότερο.
Έχουμε τα προβλήματά μας τα αγωνιστικά, τα οποία πρέπει να λύσουμε από την Πέμπτη και μετά. Εντάξει. Αυτό το γεγονός είναι θλιβερό, μεν, λήξαν δε. Εντάξει, λήξαν. Τέλος, Μάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ναι. Σε ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση, βεβαίως. Ο Μάκης ο Σαρλής, χρόνια στο παδικό κίνημα, υπεύθυνος αυτή τη στιγμή στην ασφάλεια του. Τη ΠΑΕ Ηρακλή για το τι. Βεβαίως. Λοιπόν, ωραία. Να πω ότι ο Γεωργιάδης από τις Σέρες και η εταιρεία Εβίλ προσφέρουν το νέο ηλιακό θερμοσύφωνα Optimus All 150 λίτρων μόνο με 600 ευρώ, τιμή στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η εργασία τοποθέτηση σε πλάκα. Ωραία. Καλέστε 23-21-03-479 για να τον κάνετε δικό σας. Διαβάζω μηνύματα και συνεχίζουμε. Να πάμε για Άρη λίγο. Πολλά να πούμε για Άρη. Ναι, σωστά. Λοιπόν. Καλησπέρα, Ράπ. Χίλια χρόνια Ηρακλής στον Αμάρτητο στο Λίθο Βαλέτο. Έτσι. Γόρι, αυτό έκανε ο αθώος Ηρακλής. Γελάνε και τα τσιμένα το πέναλτι όσο και τα play-off σε βλέπω. Με αυτά που έκανε στο χοντρό θα σε σφάξει σαν καρπούζι Γιώργο Χριστοδιά. Εγώ το χοντρό φοβάμαι. Έχει χιλά όπως της. Είναι φοβερός. Λοιπόν, αυτό φοβάμαι εγώ. Κωστή ρώτη το διπλανό σου λέει τι έλεγε το Σάββατο για το μάτι του Ηρακλή. Ρε το μπουκ δίκιο είχε το στήσανε. Εσύ 6-38 έχεις όλο το επώνυμο να πεις ότι το στήσανε. Γιατί εγώ. Γρηγόρη, παιχνίδι δεν είδα. Γρηγόρη, να σου πω κάτι. Μιλάω σοβαρά. Ναι, ένα λεπτό. Γιατί αυτή η χολή. Άκου. Εδώ δεν μιλάμε έχεις αποδείξεις, δεν έχεις αποδείξεις. Αποδείξεις δεν έχεις και για το Μαρινάκι και για τον Κομπότη. Άλλο λέω. Εγώ λέω ότι χάλασε η κοινή γνώμη η θέση της με για τον Ηρακλή. Αν θες μήνυμα ένας βλαμμένος, άκου να δεις. Σαν και εμάς βλαμμένος. Η κόκκινε. Μπορεί να είσαι βλαμμένος, δεν ξέρω. Εσύ μπορεί, είσαι σίγουρο. Δεν ξέρω αν είσαι βλαμμένος. Ναι. Να σε διαβάσει κανένας παπάς εκεί στο Αγιονόρι που σε χαϊδεύανε. Για να μου φύγει βλακία. Να σου φύγει βλακία, δεν ξέρω. Ναι. Με παίρνει ένας αγιεμάς βλαμμένος. Ναι. Και μου λέει, θυμάσαι που έλεγε την Παρασκευή και το Σάββατο, βάλτε ένα σπίτι στον άνω του Ηρακλή. Έτσι έλεγε. Φέρε κασέτα. Είπα εγώ, βάλτε σπίτι στον άνω του Πλατανιά, μπορεί να είπα. Στον άσο του Ηρακλή. Ρε, μα είπε δεν είναι άσο το μάτσο. Άλλο είναι άσο και βάλτε σπίτι. Και 2-15 είχε. Έπεσε το διπλό στο 2-15. Τον άσο το θεωρώ εδώ. Βρε, ποιον τάσο για το θείο μου τον τάσο. Τον άσο λέω το 2-15 έπεσε. 2-15 έπεσε. Πράγματα που είπα. Ναι. Τα λέω. Αφού είσαι κουνάβι. Έχει διαφορά. Κουνάβι είσαι. Δεν πάει το μυαλό σου. Κουνάβι είσαι. Δηλαδή, σαν που πήγε το μυαλό σου. Πρέ, εγώ γιατί σε έλεγα ότι με βρωμάει το μάτσο. Τι να παίξω. Γιατί δεν το έπαιξε. Οικονόμησα. Ποιο είπε δεν οικονόμησα. Οικονόμησα. Σε καλή και Πλατανιά έπαιξα και. Σε καλή μεριά. Και έχασα και ένα δελτίο με 2-3 γκολ Παναθηναϊκό. 4-6. Λοιπόν, ποιο είπε δεν οικονόμησα εγώ. Τι έκανα, λέω, οικονόμησα να με ληστεύουν στον δρόμο. Τι έκανα, εγώ φιγουρατζή είμαι σαν και σένα. Οικονόμησα. Πότε είπα. Τι έκανα, λέω, οικονόμησα. Τι είμαι εγώ, λέω, πήδηξα, οικονόμησα, έκανα. Έφαγα και ήπια. Βγάλε μια φορά που είπε ότι οικονόμησα. Έλα, εντάξει τώρα. Όχι, είπε σαν και σένα. Η κοινή γνώμη, αγόρι γλυκό αυτή τη στιγμή. Θεωρεί τον Ηρακλή βρώμικο. Εγώ λέω ότι. Διάλεξε τον οπαδό. Εγώ. Διάλεξε. Εγώ λέω. Διάλεξε, ρε. Εγώ λέω ότι ο Ηρακλής είναι πεντακάθαρος, σαν τα τζάμια όταν τα καθαρίζει με το Άζαξ. Ναι. Λέω εγώ όμως τι λέει η κοινή γνώμη. Η κοινή γνώμη έβγαζε Πασό και Νέα Δημοκρατία. Βράντε πάλι με το Πασό και τη Νέα Δημοκρατία. Με απαντά. Με απαντά. Τι να σε κάνω τώρα. Με επιχειρήματα. Δεν σου λέω εγώ τι είναι. Η γνώμη η σωστή τη κοινή γνώμη. Σου λέω ποια είναι η κοινή γνώμη. Ωραία. Δεν σου λέω ότι είναι σωστή αυτή. Σου λέω λοιπόν. Μάλιστα. Ότι ό,τι και να γινότανε, ναι. Κάτι θα είχε να πει η κοινή γνώμη. Έτσι λες εσύ. Έτσι λέω. Άμα κέρδιζε ο Ηρακλής. Αυτή είναι η Ελλάδα. Ε, αυτή είναι η Ελλάδα. Α κέρδιζε ο Ηρακλής, α βάλω στον πέναλτι κανονικά αυτό και α σου έλεγα εγώ. Δεν θα κέρδιζε, ένα θα βγει. Εγώ ήθελα να κερδίσει. Ποιο θα τολμούσε να πει τίποτα άμα έμπαινε το πέναλτι. Εγώ ήθελα να κερδίσει. Με διαιτησία υπέρ του Ηρακλής. Εγώ ήθελα να κερδίσει. Δεν κέρδισε, δεν κέρδισε. Αλλά θέλω να μου πει, διαλέξει έναν οπαδό μια ομάδο. Διάλεξε μου. Το ποδόσφαιρο περίμενε. Στο ποδόσφαιρο που συζητάμε. Το λέμε καθημερινά σε όλους, ναι. σε όλο τον κόσμο. Ναι. Ότι είναι αυρομερό και τρισάθλιο άθλημα. Ναι, ρε αγόρι. Το λέμε καθημερινά. Συμμετέχεις και εσείς αυτό. Λοιπόν, το αν συμμετέχω ή όχι εγώ το κρίνουμε. Λοιπόν, αλλά όλοι αυτοί οι οποίοι συμμετέχουμε σε αυτό το πράγμα και το ασχολούμαστε και το αγαπάμε και το παρακολουθούμε. Ας βγει κάποιος ο οποίος δεν έχει σχέση με στημένα, που η ομάδα της καρδιάς του δεν έκανε ποτέ τίποτα και ας πει ότι η δικιά μου λίγο, η ομάδα είναι αναμάρτη. Λίγο με νοιάζει. Εγώ δεν λέω ότι είναι αμαρτωλός. Εγώ σαν Ηρακλειδέας αν ήμουν θα φοβόμουν. Ο Σαρλής δεν φοβάται. Εσύ δεν φοβάσαι. Εγώ έχω μάθει να φοβάμαι. Και λέω εφόσον. Εγώ είδα ότι ο Ηρακλής είναι καλή ομάδα. Βράχκα σε άλλο λέει μέρε. Εγώ φοβάμαι μη φάει μείον τρεις. Το καταλαβαίνεις αυτό. Μην με βγεις μετά και με λες και καυγίζεις. Εγώ αυτούς τους φοβάμαι κάτω. Γιατί τους πήγες κόντρα. Τους πήγες μια κόντρα έπεσες. Να ρωτήσω κάτι. Τους πήγες δεύτερη κόντρα έπεσες. Κάτι τελευταίο. Ναι, σ' ακούω. Πέρσι. Η Ρεάλ Μαδρίτης διάλεξε. Και εγώ, σωστό. Δεν είμαι υπέρ του αυτό που έκανε. Διάλεξε αντίπαλο στο μπάσκετ. Και το και γίνεται συχνά. Ναι, και. Στο μπάσκετ, ποτέ δεν ακούς τη λέξη στηθήκανε κανένα. Λέει διαλέγει αντίπαλο. Ερώτηση. Δεν έχω ιδέα αν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Για να μην παρεξηγηθώ. Ούτε λέω ότι ισχύει κάτι τέτοιο.
Αν. Μία στο εκατομμύριο. Καλά έκανε. Έχει διαλέξει αντίπαλο. Είναι επιλήψιμο. Όχι, καλά έκανε. Δηλαδή γιατί. Στα δικά μου τα μάτια η Λαμία ήταν καλύτερη ομάδα. Καλά έκανε. Από τη Λάρισα. Ναι. Δηλαδή τη Λάρισα λέω ότι όποτε και αν την παίξει την κερδίζει. Ναι. Μπορεί να είμαι λάθος. Να γίνω ρόμπα, να εκτεθώ. Πάει να την πάρει στο Αλκαζάρ τώρα. Μπορεί να εκτεθώ. Εντάξει. Μπορεί να εκτεθώ. Ναι. Αλλά αν διάλεξε, αν είχε αυτή τη δυνατότητα να διαλέξει. Καλά έκανε. Είναι κακό. Όχι, καλό είναι. Δεν γίνεται, δεν είναι κάτι που γίνεται. Ο τρόπος είναι ανόητος. Αν έγινε έτσι, πρώτον. Και δεύτερον, έδωσες τροφή με το επεισόδιο να φοβάσαι το βράδυ. Με το επεισόδιο. Τώρα αυτοί στις OTTV φάγαν τις μάμπες τους, τα παιδιά είναι εργαζόμενα κτλ. Ναι. Αυτό είναι κατά κίνδυνο, δεν, ναι. Δεν είναι OTTV. Ναι, εντάξει, παραγωγή, εντάξει. Μισό λεπτό. Ναι. Είναι εταιρεία παραγωγή. Κατά κίνδυνο, όποιος το έκανε είναι κατάπτυστος και βλάκας. Ποιος είναι κατάπτυστος? Όποιος το έκανε. Όποιος και αν το έκανε. Τι να έκανε. Που πήγε και τους χτύπησε και στο νοσοκομείο. Γιατί όμως, ξέρεις. Πού να ξέρω γιατί. Λες να ξέρω και να μην. Ο ένας λένε, ούτε εγώ ήμουν μπροστά. Ήταν ιδιαίτερα προκλητικός. Δεν ήταν δηλαδή. Σε κυνηγάνε εσύ είναι σαν να λες είσαι πάω ξύσεση. Σε κυνηγάνε δύο Ηρακλήδεις, τρεις. Και σου κοπανάνε. Και βγαίνω εγώ με τον Ιχολύπτη και του πιάνω ρε παιδί μου και του λέω ρε παιδιά, εντάξει, δεν είναι σωστό κτλ. Άμα του πω ρε κουφάλες, θα σα πλάκω, κολόπεδα. Και δώσει καμία. Ή θέλει τρόπο. Να του πει, έλα ρε, μπαίνει μπροστά, έλα ρε, φελαράκι, τέλειος τώρα, φοράει μια φόρμα τώρα. Έγινε τώρα. Μια φόρμα φοράει τώρα. Πάρτε τη κι εσεί για σουβενίρ. Το φουκαρά τον Παοξή τώρα βρέθηκε εδώ, θα το δίνει τώρα, ξέρω εγώ, τον απαγάγει μια φορά. Κάτω στην Αριστοτέλους, τον δέρνεις εδώ. Αρχίζουν και λάντρα αυτή, Τόλιξε το θέμα. Τελείωσε το θέμα. Θέλει τέχνη. Εγώ στις φορές μπήκα να χωρίσω. Ξέρεις, μια φορά έφαγα ξύλο. Μια φορά έφαγα ξύλο. Μια φορά του έφερε σπίτι μου. Πήγανε 100 παοξίδες τώρα. Άντε, σταμάτα ρε κόκκινε. Όχι, εγώ. Θέλει τρόπο. Τους έφερε σπίτι. Θέλει τρόπο να τον χωρίσει. Δεν άλλο ήταν ρε κόκκινε. Μην μπερδεύεσαι. Να μην μπερδεύεσαι. Άλλο είναι ρε κόκκινε. Πάει εκεί πέρα και κάνει λέει τον κουνφού. Έτσι έμαθα. Πάει αυτό που ήταν στο TTV, κάνει τον κουνφού. Οι άλλοι είναι εκπαιδευμένοι τώρα στον πόλεμο, εγώ στο γυμναστήριο, έρχονται εκεί και πλακώνονται. Ρίχνουν κάτι μπουνίδια. Ποιοι? Κάτι φίλοι μου Ηρακλήδης. Γιατί πρέπει να το κάνουν Ηρακλήδης? Έλα ρε, τι το κάνανε, Πανιόνι. Ειλικρινά σου μιλάω. Ναι, τι το κάνανε, δηλαδή. Παράσουν. Στο Καφτατζόγλιο πριν από το Ηρακλής Λάρισα, ναι. Κάνουν τζόγκι δύο ηλίθιοι παοξίδες με φόρμα του ΠΑΟΚ. Ναι. Που εγώ. Αυτό είναι ένα άλλο περιστατικό. Περίμενε, περίμενε. Ένα άλλο που, με συγχωρείς. Θα παίζει Ηρακλής Λάρισα. Ναι. Θα πάω εγώ με φόρμα του ΠΑΟΚ ναι. Στο Καφτατζόγλιο να τρέξω. Άρα ο κόλος μου τα θέλει. Να, κάτσε. Κάτσε ρε. Επειδή το λες πολύ εύκολα ναι. Ότι ο κόλος μου τα θέλει. Και ποιος δεν μου λέει εμένα ότι είναι μια ωραία στημένη δουλειά. Ναι, για να φάσουν μείον τρεις. Για να γίνουν τα πάντα. Βεβαίως. Όχι, όλα και η μεν και η δε. Βεβαίως. Όλο το σκηνικό. Ναι, ποιος μου λέει όχι. Όλο το σκηνικό ότι είναι ναι. Στημένο. Δηλαδή, όλοι όσοι εμείς είναι πλάι. Εμείς λέμε, ότι δεν έχουν καμία σχέση με την. Εμείς λέμε δεν είναι στημένο. Πρόσεξε τώρα το σενάριο. Ποιος τους έχει δει αυτούς. Πόσο βλάκα είναι αριανό. Είναι αριανό. Κάποιος παίγει όφελος. Μισό λεπτό ρε. Στο χώρο μου, στο σπίτι μου, έρχεται να κάνει τζόγκινγκ ο Παοξής. Ξέρω την κόντρα Ηρακλή ΠΑΟΚ. Τους παίρνουν στο κυνήγι, τους πλακώνουν. Γίνεται ιστορία. Δεν ήταν Ηρακλήδης, δεν ήταν. Μισό λεπτό, τι ήταν. Μην μου απαντάς. Ναι, τι ήταν. Κάποιος για να την κάνει τη δουλειά είναι η καλύτερη προβοκάτσια που μπορεί να κάνει. Βεβαίως, με τι είναι εμένα Παοξή, προκαλούν δηλαδή, οι άλλοι. Πόσο, δηλαδή, μπορώ να πιστέψω εγώ ότι έξω από την Τούμπα τώρα, τρεις ώρες πριν το παιχνίδι, θα πάει ένας με τη φανέλα του Άρη να κάνει τζόγκινγκ. Παιδιά, συγγνώμη, εγώ όλα αυτά δεν γίνονται. Εγώ δεν πάω. Όχι, και όχι ένα, δύο. Εγώ δεν πάω. Πρέπει να είναι βλαμμένος. Πρέπει να είναι βλαμμένος. Μου λένε ότι έγινε αυτό και ότι βρέθηκαν οι άλλοι και βρέθηκε ο Τσάκι Τσάν και επιτέθηκαν στο Τσάκι Τσάν χωρίς διακριτικά. Ρε φίλε, εντάξει, επειδή πολλές ταινίες έχουμε δει και καλό είναι το σινεμά. Τώρα που θα τα ο δράκος χοντρός, που λείπει. Τώρα ο χοντρός κάτω με τη Λαμία σου ετοιμάζουν εχνέρι. Εγώ αυτό φοβάμαι. Τώρα το χάσει τον πέναλτι ο Περόνε. Ήθελε, δεν ήθελε, ούτε με ενδιαφέρει. Εμένα ο φόβος μου είναι αυτός εδώ. Άμα ο Ηρακλής δεν φάει τρεις βαθμούς μείον και τα λοιπά, ούτε που με ενδιαφέρει, σαν να το ξέχασα το επεισόδιο. Κοίταξε να δεις. Είναι, θα δώσει πολύ μεγάλη χαρά. Δεν είπες για Άρη, αυτό περιμένω να ακούσω. Θα δώσει πολύ μεγάλη χαρά σε πολλούς η ανακατοσούρα που δημιουργεί αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, τελείωσε ο Ηρακλής. Σε ακούω για Άρη, γιατί καταρχήν ναι. Είσαι ρόμπα. Γιατί? Γιατί μου λες, θα σε πάρω τηλέφωνο το Δήμο το παιχνίδι μαζί. Μόνο σου μου είπες. Θα σε πάρω τηλέφωνο, σε παίρνω και εξαφανίζεις. Με πήρες τηλέφωνο. Φυσικά. Πότε? Το Σάββατο. Χτυπούσε. Φυσικά και χτυπούσε. Θα σου πω και την ώρα. Δεν σε ξαναπήρα, επίτηδες. Λέω εντάξει, άστονα. Θα σου πω και την ώρα ακριβώς. Έλα, θα μου πεις την ώρα. Όχι, γιατί λες δεν σε πήρα. Θα σου βρω και την ώρα. Μη ρε κόκκινε, με σκάνει σκυλιά. Εντάξει, με πήρες, δεν θυμάμαι. Ωραία. Και ξαφνικά. Το έκανα στο αθόρυβο. Λοιπόν τέλος πάντων. Θα πω πέντε κουβέντες για το ματς. Δεν ξέρω Σάββατο, αν συμφωνούν οι απόψεις μου. Σταμάτα. Ρε. Δύο και πέντε. Τελείωσε. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν. Ο Πασεραϊκός μύρισε τη ρίλα βλαχιά. Το μάτς το πήρε ένας παίκτης του Άρη. Ποιος ήταν αυτός? Ο Στόπερ. Ποιος Στόπερ? Αυτός που έβαλε τον γκολ. Όχι. Το μάτς το πήρε ο άλλος Στόπερ.
Αυτός που δεν έβαλε τον γκολ. Το μάτς το πήρε ο Σαμαράς. Να πω ένα σχόλιο και να σε ακούσω. Ναι, θα σου κάνω εγώ προσέγγιση φοβερή. Έχω εντυπωσιαστεί. Ναι, ναι. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Είδα το πρώτο ημίχρονο. Ναι. Στο δεύτερο δεν μπορούσα να το δω. Έχασες το καλύτερο, ναι. Λοιπόν, έχω πάθει πλάκα με την κίνηση που κάνει στο γκολ. Ποιος? Το στόπερ. Είναι ναι. Κίνηση εντάξει. Επιθετικού, δεν είναι κίνηση. Εντάξει, άστο, ναι, εντάξει. Είναι κίνηση δεκαριού, όχι. Πρέπει το παιδί να ξέρει πολύ μπάλα. Κατά λάθος το έκανε. Ταγάρι είναι. Κατά λάθος δεν γίνεται. Ταγάρι, να σου πω εγώ δύο μάτς. Δύο φάσεις που αναδεικνύεται ότι είναι ταγάρι. Και είναι φοβερό ότι αυτό το ταγάρι έβαλε τέτοιο γκολ. Μπράβο του. Αλλά τον γκολ το μάτς δεν το πήρε. Γιατί ταγάρι. Ταγάρι είναι, ρε. Ταγάρι που έβαλε γκολ. Φρε ταγάρι, κατά λάθος το έκανε. Άλλο σου λέω εγώ. Άντε, μίλα για την ομάδα τη καρδιά σου, σε επιτρέπω. Ξεκινάω τον Πασεραϊκό, βρε βλάχαρη, τι πρωτάθλημα να πάρετε. Εάν πραγματικά είχατε καλύτερη ομάδα από τον Άρη, μέχρι το 20 λεπτό θα είχατε κάνει γκολ. Γιατί το λέω αυτό? Διότι ο Άρης από το 1 μέχρι το 20 δεν υπάρχει στο γήπεδο. Δεν υπάρχει Άρης. Έχασε το κέντρο, έχασε την κατοχή και δέχτηκε και πρέσινγκ ψηλά, γιατί ο Πανσεραϊκός είχε όλοι σε τριανταφύλου Ρούτσι και εσύ είχε σανιά καλογέρι και ήταν και κακή. Και σου παίρνει την κατοχή ο Πανσεραϊκός και σου κάνει και πρέσινγκ ο Πανσεραϊκός και δεν υπάρχει Άρη. Και εκεί έρχεται ο Σαμαράς και παίρνει το παιχνίδι. Πού θα τα δείτε αυτά? Δεν λέω για σένα. Γενικά μιλάω. Πού θα τα δείτε αυτά? Τι κάνει ο Σαμαράς? Στο 18ο λεπτό, στο κέντρο του γηπέδου, έρχεται να πούμε σαν τον Τζάκι Τσάν και κάνει ένα μαρκάρισμα. Αν θυμάμαι καλά, στον Ολίσε. Για να του σταματήσει την μπάλα. Είναι κόκκινη κάρτα αυτό. Στη Γάμα Εθνική βέβαια δεν είναι. Τρώει την κάρτα ο Σαμαράς και τα ταγάρια του Πασεραϊκού αρχίζουν το παιχνίδι να το πάνε στο Αντάρτικο. Ρε καραγκιόζηδες ποδοσφαιρικά Πανσεραϊκοί, στο Αντάρτικο θα πας ένα μάτς όταν ο άλλος είναι να είμαι καλύτερος. Και δημιουργείται μια κατάσταση με φάουλ, με ιστορίες, με φάσεις με στο κέντρο, ατμαρκαρίσματα και ο διαιτητής σωστός κτλ. Και πάει το παιχνίδι να πούμε στα πολλά τα φάουλ. Και γίνεται τον γκολ με τη στημένη τη φάση, έτσι, και το μάτς το πήρε ο Σαμαράς. Γιατί ο άλλος, να πούμε, ο Γκόλιας, βάζει, όπως λέω, κόκκινο σε ένα γκολ πραγματικά φοβερό. Όσον αφορά τη δημιουργία και την εκτέλεση, γιατί παίρνει κάνει μια τεχνική φοβερή, την παίρνει με το μητάκι και τη στρώνει και δίνει εξωτερικά φάλσα και πάει μπάλα στο γάμα. Αλλά εκεί καταλαβαίνεις ότι ο άνθρωπος δεν ήθελε να το κάνει, γιατί δύο φάσεις πριν δείχνει ότι είναι ταγάρι. Πρώτη φάση. Στο δεύτερο λεπτό, χαμένη παλιά του Άρη, τρέχει να πούμε και πάει και σκοτώνει τον τερματοφύλακα, του πάει τα μούτρα. Βρε ταγάρι, χαμένη παλιά είναι. Πηδάς από πάνω να πούμε τον τερματοφύλακα και τελειώνει η φάση. Το δεύτερο που αναδεικνύει ότι αυτό το ταγάρι έκανε κάτι απίστευτο και έβαλε γκολ. Εγώ για Γιαννίτσι τον είχα. Πάει σε ντουμπλαρισμένο μαρκάρισμα στο πρώτο ημίχρονο στη θύρα 2 και τρώει κάρτα. Ενώ είναι πλεονέκτημα παίκτες του Άρη εκεί στο ντουμπλάρισμα, πάει και κάνει φάουλ και τρώει κάρτα. Αν είναι δυνατόν. Δίκαιη νίκη του Άρη, πιο πολύ ταγάρι ο Πανσεραϊκός. Πιο πολύ ταγάρι ο Πανσεραϊκός παρά αυτό το πράγμα του Άρη. Σωστή η αλλαγή του Καλαϊτζίδη, ότι βάζει τον. Πώς το λένε. Τον Νάκα, βάζει τον Νάκα και κλειδώνει εκεί το παιχνίδι. Και στο μαγαζί που βλέπαμε το μάτς δεν ξέραν οι Εργένοι τι θέση παίζει ο Νάκας. Τέλος πάντων, τα λέμε. Ισχύει αυτό που λες, ότι ο κόσμος, και συνέβαινε και με τον κόσμο του Ηρακλή αυτό τα προηγούμενα χρόνια. Ο κόσμος δεν ήξερε ποιος παίκτης είναι, τι και που παίζει τι. Μέχρι να εξοικειωθεί δηλαδή με την όλη κατάσταση, έχει και μια λογική αυτό το πράγμα. Λοιπόν. Η ώρα είναι 3. Να πω ότι είναι προσφορά από τα ελαστικά Hankook, τα οποία είναι από τους κορυφαίους κατασκευάστες ελαστικών παγκοσμίως. Απόδειξη της αξιοπιστίας των προϊόντων της Hankook είναι ότι τα επιλέγουν για πρώτη τοποθέτηση η BMW, η Mercedes, η Mini, η Audi, η Volkswagen, η Ford και η Opel και άλλες εταιρείες. Η ελαστικά Hankook, αντιπρόσωπος Βόρειο Ελλάδος, η ελαστικοεμπορική ΑΕ. Διαφημίσεις. Υπενθυμίζω, ΑΜΗ3 κενό αρνείο ονοματεπώνυμο στο 54-34 για τα 10 αρνιά τα οποία κληρώνουμε. Συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα, γίνεται μακελιό και 10 αρνιά θα γίνουν δικά σας, θα σας κάνουμε το πασχαλινό τραπέζι. Επιστρέφουμε το διάλειμμα με δικές γραμμές. Λοιπόν, μπαίνουμε στην ώρα των ακροατών στα 8 μετά από τις 3 και για εσάς που θέλετε να πάρετε κάποιο δώρο για το Πάσχα και δεν ξέρετε τι, σας έχω τη λύση. Δηλαδή, όχι εγώ, η Vodafone. Το πιο χρήσιμο δώρο που μπορείτε να κάνετε δεν είναι κάτι άλλο πέρα από ένα tablet ή smartphone.
Και η Vodafone έχει σούπερ πασχαλινές προσφορές και στα δύο. Smartphones από 39,90 και tablet από 79 ευρώ. Σε μοναδικά χρώματα και ξεχωριστό design, το οποίο είναι σίγουρο ότι θα βρείτε αυτό το οποίο σας ταιριάζει. Γι' αυτό αποκλειστικές προσφορές smartphone και tablet μόνο στη Vodafone. Α3 κενό. Αρνή ονοματεπώνυμο στο 54-344. Πριν πάμε στον κόσμο, έχω υποχρέωση. Είναι το λιγότερο που μπορώ να κάνω. Ξεκίνα το να παίζει. Να βάλω ένα τραγούδι του Ηρακλή για μία ψυχούλα του Ηρακλή, 30 ετών, η οποία από χθες δεν είναι μαζί μας. Ο Στράτος Αθανασιάδης σε ηλικία 30 ετών, παρακαλώ, όπως πάρα πολλοί συνανθρωποί μας, δυστυχώς, έφυγε από την επάρατη νόσου. Αφιερωμένο για σένα, Στράτο. Τα αγαπημένο μου κασκόλ και πάλι βάζω. Και γίνομαι ένα με τα αδέρφια μου στο πλήθος. Το μεγαλείο σου που τέλειωμο δεν έχει. Οι οπαδοί σου σε γεμίζουν με λατρεία. Κάθε σου εμπόδιο στο χρόνο δεν αντέχει. Ένας αιώνας με τεράστια ιστορία. Και τα βλέπω όλα μπλε. Γύρα ολέ. Γύρα ολέ. Μαζί σου πάντα κι αν όλε και δε. Έχω αρρωστήσει και τα βλέπω όλα μπλε. Τις πράξεις μου σ' αλλάζω. Κι εγώ όταν έπρεπε σε πήρα από το χέρι. Είμαι το ροπαλό που τον εχθρό τρομάζω. Είμαι ο λαός σου το καλύτερο σου τέρι. Η γη ανώλευκη σημαία ετοιμάζω. Και μια φανέλα με ημίθεος το στήθος. Αγαπημένο μου κασκόλ και πάλι βάζω. Και γίνομαι ένα με τα αδέρφια μου στο πλήθος. Λοιπόν, για τον Στράτο Αθανασιάδη, ο οποίος ήταν πάντα στη θύρα 10, δεν άνοιγε σε κανένα σύνδεσμο, για όσους ενδιαφέρονται. Δεν ήταν σε κανένα οργανωμένο παντικό κίνημα. Απλά ζούσε και ανέπνεε για να χοροπηδάει μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά εκεί πέρα. Δυστυχώς ζούσε. Και πλέον δεν είναι κοντά μας. Έφυγε χτυπημένος από αυτή τη βρωμιάρα την ασθένεια, η οποία δεν αφήνει καμία ελληνική οικογένεια. Συγγνώμη που το βάρη να κοστεί. Ήταν το λιγότερο που μπορούσαμε να κάνουμε για έναν μικρό φίλο και ακροατή ταυτόχρονα. Τα τρία εντάρια δικά σας. Πάμε στον κόσμο να πει ό,τι κουστάρει. Προχωράμε παρακάτω. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς τον. Καλώς τον. Εγώ ακούω, γιατί δεν μας δίνετε ούτε Παρασκευή, ούτε Δευτέρα, τίποτα. Δεν σας δίνουμε Παρασκευή, Δευτέρα, τι. Να μετάδοση, το Sky, ξέρω εγώ τι Sky. Γίνει. Ρε εσύ, μας ακούει από πάνω ρε αυτός, Κοζάνη. Κοιτάξτε. Και αναγκάστηκα με το τηλέφωνο σας ακούω. Ίντερνετ δεν έχεις δραστηριό. Πώς. Ίντερνετ δεν έχει. Με ίντερνετ τώρα θα ασχολούμαστε. Ρε καράβλαχε, με τι ασχολείσαι δηλαδή. Το ραδιόφωνο, το ραδιόφωνο. Λοιπόν, σώσαμε την παρτίδα τη χθες, Ποιοι σώσουν την παρτίδα. Στην παρτίδα εκεί, στην Τούμπα. Εδώ ο Ραπτόπουλος τρέμει, μην τυχόν και χάσει το τραπέζι τώρα με, το... με τους, τους παουξίδες. Μόλις δείτε τη διαφορά, πηγαίνουν στους δύο, άρχισε να ανησυχεί. Σου λέει, έχει πλάκα τώρα γίνει κανένα τραπέζι. Θα φάει τρία γκολ στην κέρκυρα και θα. Α, ελπίζει. Ξέρεις που παντάρει, σου λέει ο κόκκινος θα στο στούντιο τώρα κέρκυρα πάω. Θα γίνει η δουλειά. Πότε θα γίνει. Σιγά είσαι outsider. Μπορεί να κερδίσει ο Πάο. Για λέγε. Τι να πω, πάντως τι να πω. Τα λεφτά. Πήρε τηλέφωνο να μην πει τίποτα. Τα λεφτά δεν πέσανε. Όχι, δεν πήρε να πω. Ακούω. Αλλά τα λεφτά δεν πέσανε, λέω. Τα λεφτά δεν πέσανε. Μάλιστα. Όταν θα έρθει η ώρα, να είσαι καλά.
Πότε θα έρθει η ώρα, ρε? Δεν είμαστε εμείς σαββαταδόροι καμίας διοίκησης. Έτσι, σωστό, ναι. Μπορεί να κάνουμε όση πλάκα θέλουμε μεταξύ μας. Σωστό. Αλλά εμείς είπαμε τι, έχει, τι ισχύει μέχρι τώρα. Αν δεν πληρώσει, αυτός θα γίνει. Θα γίνει μουλάρι Κίνγκο διπλανός μου τώρα. Πλάκα κάνεις. Πες να μην με πετάξει έξω. Τώρα το Πάσχα θα γίνει το νομοσχέδιο. Μην βιάζεστε. Μακάρι. Δεν έγινε και ο άνθρωπος, δεν πήγε να πληρώσει. Να είσαι καλά. Πάμε. Η Αφή Κωνσταντινή σας βοηθά να αποσύρετε εύκολα και γρήγορα το παλιό σας αυτοκίνητο και να κερδίσετε ζεστά και μετρητά έως και 500 ευρώ με ένα μόνο τηλεφώνημα. 18133. Παρακαλώ. Ναι. Ναι. Έλα. FM πάω και εκεί. FM πάω και εδώ. Α, μπράβο. Hey. Λοιπόν, άκου να δεις, ρε Γερμανοτσολιά. Εγώ. Πρόσεξε να δεις τώρα. Βγαίνει ο Μπούζος. Ναι. Και λέει, ας πούμε, προτείνανε και το αυτό και ήτανε μπροστά, ρε. Αυτό είναι σίγουρο ότι ήτανε, ότι έγινε. Ποιο? Αυτό το περιστατικό. Ποιο περιστατικό? Με τον Παοξή που λένε που το δίρανε. Δεν τον δίρανε, τον δεν έχουν φωτογραφίες. Φωτογραφία. Δεν το δίνανε μπαούλο, τον κάνανε. Γιατί είστε ψεύτες. Είστε προβοκάτορες. Είστε να πούμε να μην πω. Δεν το δίνανε. Όχι, ρε. Όχι, ρε. Εσείς θα κατασκευάζετε αυτά να πούμε. Κατασκευασμένα. Για να κάνετε κακό στον Ιρακλή. Ήρθα από σώμα. Τι δουλειά έχει, ρε, να πούμε. Ο κόσμος του Ιρακλή. Δώσανε δικαίωμα, ρε. Έγιναν σα 20 να πούμε αναμετρός. Πήγε πουθενά κανένας Ιρακλής να δίνει να πούμε τον κόσμο. Όλα κατασκευές δικές σας είναι. Και ποιος μου λέει εμένα μα δεν είναι όλα προβοκάτσια. Ένα ο κόκκινος λέει προβοκάτσια. Όχι. Ποιος μου λέει ότι είναι προβοκάτσια. Προβοκάτσια. Ποιος ήθελε να μην δείξει τον αγώνα. Ποιος. Να μην δούνε αυτό που έγινε μετά το 80 που στον Ιρακλή δεν είναι τίποτα. Και μετά το 80 πως μπήκε το κόμπ της Βάρασας το έκανε το παιχνίδι 80-20 υπέρ του Ιρακλή. 100-0 το κάνω και 80-20. Λοιπόν. Λαμία σφύριζε ρε, δεν σφύριζε Ηράκλη ρε κορόιδα. Όχι ρε, ποιος Ηράκλης εμπλέκεται. Ακριβώς, αυτό κάνει. Λαμία σφύριζε, τι δουλειά έχει ο Ηράκλης ρε. Άκου να δεις αυτό που λέει. Να τη δίνουμε και με σένα. Το ποτήρι στο τέλος να πούμε θα το πιεις το πικρό ποτήρι. Ποιο? Της ανώδου του Ηράκλη. Βρε μαζί σας θα κατέβω βρε να πανηγυρίσω. Εσύ και ο Κακαλάκης. Ναι. Λοιπόν. Προχθές κόβιζε να λίγο θυμίσει να πούμε για τον αγώνα που έλεγε. Τέλος πάντων, δεν με ενδιαφέρει, αλλά είστε να μην πω να πούμε. FM Πάοκ πραγματικά. Να είσαι καλά. Θέλετε να πούμε να κάνετε κακό στον Ηρακλή. Εγώ θέλω να δώσω ένα μήνυμα. Να αγκαλιάσει ο κόσμος του Ηρακλή την ομάδα τώρα. Να είσαι καλά. Και ερχόταν και αυτό το πράγμα. Να είσαι καλά. Δηλαδή δεν κατάλαβα. Χωρίς. Και ήταν μέσα στο παιχνίδι. Ακριβώς. Να είσαι καλά. Κώστα, να είσαι καλά. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Καλημέρα, τη Γαλάδια Θεσσαλονίκη. Χαίρετε. Ποιος είναι? Γεια σας κύριε Κοκκίνη, γεια σας κύριε Αυτόπουλο. Από το Λονδίνο μας παίρνετε? Όχι, δεν σας παίρνω, από τη Θεσσαλονίκη σας παίρνω. Η φωνή σας ακούγεται και ραμίλες και είστε πολύ μακριά. Η φωνή μου δεν μπορεί να βγει, δυστυχώς. Α, μάλιστα. Λοιπόν, είναι η χειρότερη μέρα της ζωής μου. Μετά το 1980. Μετά το 1983, μετά από εποχές Θεοδωρίδη, μετά από εποχές Μητυρηναίου, Σπανουδάκη, Ρέμου, έζησα γι' αυτό την τελευταία αγωνιστική που έπαιζε η ομάδα μου. Σιγά μη φυσάζε. Εγώ κύριε δεν μπορώ να το χωνέψω. Γιατί? Γιατί δεν μπορώ να το χωνέψω. Το βράδυ στη γραφεία της Αυτόνομης, καλό θα είναι να έρθουν όλοι οι Ηρακλείδες που θέλουν να εκφράσουν την άποψή τους για το τι γίνεται από εδώ και πέρα, όσον αφορά εμάς. Διότι εγώ θα μιλήσω πάλι για μένα, το κλείνω το κεφάλαιο Αυτόνομη. Εγώ έγινα Ηρακλής όχι για τα πρωταθλήματα, όχι για τα κύπελα, όχι για την Εύνοια. Για το Χατζηπαναγή. Για κανένα Χατζηπαναγή. Εγώ έγινα Ηρακλής μέσα από την αδικία, από τα πέτρινα χρόνια, ήμουνα περήφανος που κατέβαινα στον δρόμο και έκανα τέτοιες πορείες εδώ στην Αθήνα, με κυνηγούσαν όλοι και ξαφνικά εγώ το μόνο που θέλω κύριε, επειδή δεν ανέχομαι
η ομάδα μου να είναι βρωμιάρα, θέλω όσοι είναι υπέτοι, Παπαθανασάκης λέγεται, όπως και να λέγεται, από τον πρώτο μέχρι το τελευταίο που κουρεύει το γρασίδι, να δηλώσουν τις παραιτήσεις τους σήμερα. Όσοι θέλουν να κάνουν καλό στον Ηρακλή, αυτό είναι προσωπική άποψη, επαναλαμβάνω, να δηλώσουν τις παραιτήσεις τους σήμερα. Άντε πάλι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι είναι, κύριε Ραπτόπουλε. Δεν μπορούμε να λέμε για τους άλλους και όταν έρχεται η ώρα να κάνουμε την αυτοκριτική μας όλα καλά. Όχι, κύριε Ραπτόπουλε. Να σε καλά, Μάνο. Εγώ δεν υπήρξα ποτέ έτσι σχέδιο. Να σε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά. Παρακαλώ. Έλα, φίλε, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Κώστα. Μάλιστα. Λοιπόν, αν και αυτό που ήθελα να πω έτσι χλεβαστικά κιόλας δεν είναι τη στιγμή μετά το προηγούμενο, αλλά πρέπει να το πω. Άκου να δεις τι είπε ο κύριος Κόκκινος στον πρόλογο του. Ναι. Δύο άτομα ναι. με μαύρη φόρμα τρέχανε ναι. και δύο τους πλησιάσανε και τους τουλουμιάσανε στο ξύλο. Ναι. Δύο τους τουλουμιάσανε. Δηλαδή, ναι. Μαγιά ξέρω εγώ, όχι πολύ. Μπορείς να μιλήσεις μαζί μου. Όχι, στον κύριο Ραπτόπουλο, γιατί εσύ δεν ματήσει να μιλήσει. Στείλτονα. Άμα δεν μπορείς, στείλτονα. Άμα δεν αντέχεις, θα μιλήσεις. Όταν θα μιλάς για τον Κόκκινο, θα μιλάς με τον Κόκκινο. Κατάλαβες. Δεν έχεις κανένα δικαίωμα να μιλάς για τον Κόκκινο και να τον κατηγορείς και να τον χλεβάζεις αλλού. Δεν σε χλέβασε. Ρε. Όχι. Είπε δύο άτομα και λέει μια ιστορία η οποία δεν υπάρχει πουθενά. Είπες δύο άτομα, είπες, έτσι, δεν είπες. Είπα δύο άτομα τα οποία φορούσαν φανέλες του ΠΑΟΚ. Ναι, τους κυνηγούσαν άλλα δύο άτομα, έτσι. Τους κυνηγούσαν άλλα δύο άτομα, ναι. Δύο ήταν τα άτομα που τους κυνηγούσαν. Αυτό σε ρώτησε. Αυτό σου είπα, ναι. Δεν ρώτησε. Εσένα ρώτησε. Ναι, με μένα δεν θέλει να κάνει τίποτα. Εσύ τι απαντάς, δύο τους κυνηγούσαν. Δύο τους κυνηγούσαν και μετά τι έγινε. Δηλαδή με δύο δεν μπορούσαν να πλακωθούν. Δεν ξέρω τι. Φίλε, ούτε μπροστά μου, ούτε φωτογραφίες έχω και να δεν έχει φωτογραφίες. Εντάξει. Δεν ήταν μπροστά. Πάμε επόμενη γραμμή. Ούτε θα το καλύψω, ούτε θα το αναδείξω όμως. Σαν να είναι και εγώ δεν ξέρω τι. Είναι κατάπτυστη ενέργεια. Κατάπτυστη. Κατάπτυστη. Είναι αδερφές όσοι το κάνανε. Οι δύο με τους δύο. Όσοι το κάνανε είναι αδερφές. Δύο με δύο δεν είναι αδερφές. Όσοι το κάνανε, παρακαλώ. Όχι, όχι. Έλα. Έλα, Βίλε. Ναι. Ναι. Εγώ μιλάω. Εσείς. Ναι, γεια σας, παιδιά. Έλα, Βίλε. Γεια σου, Γρηγόρη, γεια σου. Έλα, Κώστα, καλή εβδομάδα. Να πούμε έτσι με αυτό που ανέφερες για το παλικάρι που έφυγε, τη συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Και να μην ξεχνάμε ότι πέρα από το ποδόσφαιρο υπάρχουν πολύ πιο σημαντικά προβλήματα. Κλείνω την παρένθεση. Ήθελα να πω κάτι, Γρηγόρη, δεν ήταν πιστεύω σωστό να τον κλείσει τον προηγούμενο έτσι. Καλά, τώρα πρώτη φορά. Ρε φίλε, συγγνώμη. Συγγνώμη λίγο, δεν θέλω να σου πω. Μπορείς να μου πεις να σου πω κάτι. Βγες να με χρεώσεις. Μη φίλε, θα κολλήσει, μη το λες. Πάνε άσε στο θέμα. Είσαι στραβός. Μη ρε φίλε, θα κολλήσει. Αν όλα θα μου το πεις εσύ. Μη θα κολλήσει. Θα κολλήσει. Πάμε, μη. Πάμε, έτσι. Εγώ είμαι παοξής. Έτσι. Σχετικά με το χθεσινό ματς του Ηρακλή. Είτε το έβαζε τον κόλο Περόνε, θα γκρινιάζανε μετά τις ΑΕΛ, έτσι. Της Λάρισσας, ωραία. Γιατί να γκρινιάζει, φίλε. Θέλω να σου πω, γιατί θα χάνανε. Θα λέγανε ότι παίζει για τη Λάρισσα, για τη Λαμία. Γιατί να παίζει για τη Λαμία, εφόσον με ισοπαλία, με νίκη, με ήττα. Μισό λεπτό, δεν είναι έτσι. Κάτσε ρε Κώστα. Γιατί να πούνε εφόσον ο Ηρακλής είχε βαθμολογικό ενδιαφέρον, τι λέτε ρε. Κάτσε ρε Κώστα. Δεν πάει να πει τίποτα κανένα. Συγγνώμη λίγο, εσύ θες να κρέμεσαι από τα χαμνά του άλλου, δηλαδή. Όλη τη χρονιά τι έκανες. Δηλαδή πρέπει να φτάσει σε αυτό το σημείο για να περιμένεις τον Ηρακλή να σε σώσει και να σε βάλει στα play-off. Δεν το κατάλαβα αυτό. Ο καθένας αυτό κάνει. Και η ΑΕΛ και η Λαμία. Κάθεται και γκρινιάζει τώρα η Λαμία. Εσύ έφτασες εκεί που έφτασες. Δεν φταίει κανένας άλλος. Να έπαιζες καλύτερη μπάλα με τους καλύτερα αποτελέσματα και να σου να μην στα πλεϊό. Σωστό. Δηλαδή και το πέναλτι δεν ήταν πέναλτι. Οπότε υπήρξε ένα σενάριο χωρίς να υπάρχει φωτιά. Πώς να το πω. Εκείνη την ώρα είσαι υπόλογος ό,τι και να γίνει. Ναι, γρηγόρα συμφωνείς αυτό που λέω. 100%. Διαφωνώ ότι είσαι υπόλογος. Παίζω για την ομάδα μου η οποία δεν είναι αδιάφορη. Το βάζεις. Παίζεις για τη Λαμία, δεν το βάζεις. Το βάζεις. Μαλακίες λέει. Το βάζεις το πέναλτι και παίζεις για την ομάδα σου. Η ομάδα σου θέλει νίκη. Σίγουρα. Άστο να λέει. Όχι, το σωστό είναι βάζεις 3 γκολ, κερδίζεις 3-0 και παίζεις. Εφόσον δεν έφτασες σε αυτό το σημείο όμως, Γρηγόρη, εντάξει. Ένα πέναλτι είναι. Δηλαδή τα πέναλτι όλα μπαίνουνε. Δεν είναι πέναλτι. Δεν υπάρχει πέναλτι. Δεν είναι πέναλτι, ρε. Είναι το θέμα πώς το χτυπάει ο άλλος. Η φασαρία ποια είναι, Κώστα. Ο Ηρακλής θα είναι στα play-off έτσι και θα ανέβει, ωραία. Δεν το ξέρω. Οι άλλες δύο ομάδες είναι το πρόβλημά τους. Ποια θα μπει στα play-off. Το θέμα είναι ότι αυτοί έχουν θέμα και δεν έχουν μπει με τους ανάλογους βαθμούς και κρεμόντουσαν από τον Ηρακλή. Το θέμα είναι με το ζόρι πρέπει να τον κάνουν τον Ηρακλή τώρα. Αδερφή, κατάλαβες. Δεν είναι εντάξει, δηλαδή μην είμαστε τώρα κομπελεξικοί. Εγώ σαν παοξής, ας πούμε, παρόλο που αυτά που άκουγα από τον Αντωνιάδη και του Μάνου Ρεσόρτ,
Δηλαδή τα χθεσινά δεν μπορούμε να ρίξουμε κανένα φταίξιμο σε κανέναν Ηρακλή. Άμα οι άλλοι είναι φελοί τέλος πάντων και περιμένουν τελευταία αγωνιστική να γίνει ένα πέναλτι τώρα αμφισβητούμενο που δεν υπήρχε. Δεν υπάρχει πέναλτι. Που δεν υπάρχει και να μιλάμε τώρα για ιστορίες. Δεν μπορώ να πω. Και απλά ένα παράπονο, Κώστα, δεν μιλήσει λίγο για ΠΑΟΚ. Εντάξει, να μου πεις τώρα με αυτά που να μιλήσεις. Ρε φίλε, επειδή το είδα το παιχνίδι, τι να μιλήσεις για ΠΑΟΚ. Εντάξει, κάνα το σχόλιο απλά. Αξίζει να πεις κάτι, πες μου εσύ, αξίζει να πεις κάτι. Εντάξει, ένα σχόλιο απλά. Να είσαι καλά. Πολλά όχι. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ακούγομαι. Ω, βέβαια. Λοιπόν, να τα πάρουμε λίγο στα γρήγορα γιατί είναι μπόλικα. Καταρχήν για Άρη, αυτό ακριβώς που είδε ο Λαπτόπουλος. Αυτό ακριβώς. Πήγε ο άλλος, τράβηξε μια καρατιά, πίσω Γιάννη τα καράβια, Πανσεραϊκός. Ο Πανσεραϊκός δεν είναι βλάχος. Καράβλαχος είναι. Βλάχος είναι ο Πανσεραϊκός, ρε. Παίζω 20 λεπτά τον Άρη σαν τη γάτα με το ποντίκι και μετά για ένα μαρκάρισμα του πονηρού Σαμαρά πηγαίνω, εμένα μ' άρεσε ο Καλατζίδης γιατί ο Καλατζίδης λέει πάσα και ιστορίες. Στείλε αγόρι μου το Σαμαρά να στείλει το ματς στο Ροντέο και πάρτο. Δεν του πήγε πάσα και οι υπόλοιποι παίχτες ήταν φορτωμένοι από το τέταρτο και μετά. Ο Άρης είχε 3 χαφ απέναντί του και αυτός είχε 2. Και να σε πω και κάτι. Και μεσοβδόμαδα ρεπόρτερ λέγανε ότι δεν ταιριάζει, δεν κολλάει ο Αφρικάνος με το τέτοιονα, με αυτόν που γύρισε από το στρατό και πέφτει. Ο Ελουντούλου. Ο άλλος. Ο Σανιά ο Χαβ, ρε, ποιος Ελουντούλου, ο Χαβ, ο Σανιάς. Με τον καλογέρι. Δεν τη βγάζανε τη δουλειά ο Σανιάς με τον καλογέρι. Δεν τη βγάζανε τη δουλειά. Καθάρισε ο Σαμαράς πήρε το παιχνίδι. Εγώ αν ήμουν Καλατζίδης θα τον έδινα έξτρα πριν. Καλά, εντάξει, το παρατράβηξε. Λοιπόν, πάμε στον Ηρακλή. Για να αναδείξω δηλαδή τι είναι αυτή μου, ναι. Πάμε στον Ηρακλή, λοιπόν. Καταρχήν, ο Ηρακλής διάλεξε αντίπαλο. Δεν είναι κάτι κολλάσιμο αυτό που λέμε. Είναι εκτίμηση. Αν το έκανε. Αν το έκανε, ναι. Αν το έκανε. Ναι, εντάξει, τι αν το έκανε, δεν διάλεξε για δεν διάλεξε. Το είδε στο παιχνίδι, ρε φίλε. Το είδα. Πού το είδε. Στο γήπεδο, πού το είδε. Εσύ για τον Άρη μας μιλούσες. Αδιανός ή Ηρακλή. Τα πήραμε με τη Ηρακλήδα σήμερα, τα πήραμε τη σειρά. Ξεμπερδεύουμε μια με το Άρη. Σημαντικό παιχνίδι και ο Άρης. Μάλιστα. Δηλαδή, ο Ηρακλής στις τελευταίες 4 αγωνιστικές, για να μιλάμε και ποδοσφαιρικά. Ναι. Είναι καλός. Εγώ λέω ότι δεν είναι καθόλου καλός. Δεν είναι καθόλου καλός. Καθόλου καλός. Έπαιξε στον Αγροτικό Αστέρα, έπαιξε με στο χωράφι. Ποιο χωράφι, γιατί ο Αγροτικό Αστέρα που έπαιζε, ρε φίλε. Στο χωράφι δεν έπαιζε. Ο Αγροτικό Αστέρα αυτό είναι το κήπεδο τώρα. Μα τώρα τι θα γίνει. Σε έκανε κατοχή μπάλα ο Αγροτικό Αστέρα που δεν σε έκανε κανένα. Εν πάση περιπτώσει, και αυτό ψηλό αδιάφορο ήταν. Anyway, αυτήν έκανε την κοιλιά τώρα. Έκανε την κοιλιά του Ηρακλή στο τέλο. Αυτή είναι η αλήθεια. Ωραία. Στο λοιπόν, χειρότερο σημείο. Ο Ηρακλή. Όχι, μια χαρά είναι το σημείο. Πριν τα playoff, μια χαρά είναι το σημείο. Λοιπόν, ο Ηρακλή χθε. Αυτό που λέμε ότι είτε κέρδιζε, είτε έφερνε ισοπαλία, είτε το βάζει, είτε το πέταγε το πέναλτι, κάτι θα είχαμε να πούμε. Όχι φίλε. Αυτό είναι. Όχι φίλε. Όταν έχει βαθμολογικό. Όχι φίλε. Όταν έχει ο Ηρακλής βαθμολογικό ενδιαφέρον, όχι φίλε. Να σε πω κάτι. Πάει η Λαμία. Αν κέρδιζε ο Ηρακλής. Αν κέρδιζε ο Ηρακλής. Με πόσους βαθμούς θα ξεκινούσε. Με 9. Τελείωσε, έβγαινε. Τελείωσε. Τώρα, Κωστή. Τώρα ξεκινάει με 13 γιατί δεν ξεκινάει. Ποιο ξεκινάει με 13. Ο Ηρακλής. Με 7 ξεκινάει. Α, καλά, θα σε πω άμα ξεκινάει με 13 ή όχι. Γιατί αγόρι. Αν το έκανε αυτό, αν το έκανε, μαγκιά του. Μαγκιά του, βέβαια. Στην πιάτσα την, στην πιάτσα την ποδοσφαιρική, Εγώ δεν το είδα το κάτι τέτοιο. Εγώ σε λέω ξεκινάει με 13. Εντάξει, και Πάοκ Βόλος έλεγε διπλό και Βόλος Πάοκ στα μπαράζ έγινε κέρδισε ο Πάοκ. Αλλά θέλω να πω. Ναι, εντάξει. Δεν κατάλαβα. Ναι, λοιπόν. Ναι. Άκου τώρα το άλλο. Που λες ότι διχάζει τον κόσμο. Ο διοικούντας, καταρχήν αυτό που λες για τους μείον 3 και ότι όποτε πήγε κόντρο ο Ηρακλής, ότι από κάτω το στείλανε, αυτά για να γίνουνε πρέπει να είσαι τρίπιος και από μέσα. Και αυτή τη στιγμή ο Ηρακλής δεν δείχνει τρίπιος από μέσα. Θα δούμε φίλε, επόμενη γραμμή, θα δούμε. Πάμε γρήγορα, επόμενες γραμμές, ναι. Τους κρατάς ένα τέταρτο ρε. Ρινόκερε. Έλα, επόμενη γραμμή, ναι. Σε βλέπω. Αυτός είναι βλαμμένος, μόνος του το κρατάει. Μόνος του μιλάει, τον άλλο πηγιάρι, σου λέει Αριανάκη, είναι κάτι το κρατήσω. Ναι. Άντε μωρί. Παιδάκια είναι ρε. Δεν έλα Κωστή. Γυναίκα είναι. Έλα φίλε. Είμαι ένα φιλαράκι σου από τα παλιά. Σταμάτα εσύ ρε. Ο Μετερετής ρε. Ξατμιστάς είμαι ο φίλος του πατέρα σου χωρεμένου. Θέλει να έρθει κανένας από εδώ πέρα φίλος σου. Εκεί πέρα που ακούω.
Εμένα, όχι λέει... εγώ το γιο μου είναι βλαμμένος αυτός εδώ. Βλαμμένος είναι. Τι γίνεται ρε. Ναι. Βλαμμένος είναι. Ηρακλειδέας είσαι. Βλαμμένος Ηρακλειδέας είναι. Ναι, είσαι Ηρακλειδής. Τα πάμε είμαι. Ξέρω, έχεις την παπάφη ρε. Ναι, ρε ψηλές. Του πατέρας χωρεμένου ρε. Ας τον έφυγε αυτός, πάει. Λέγε. Τι γίνεται τώρα, καμιά καλή κουβέντα για τον Ηρακλήδη Κωστή, δεν σε κάναμε τίποτα ρε βαγάσα. Καλή κουβέντα. Γιατί δεν βάζεις λίγο τα στήθια σου μπροστά λίγο. Τι στήθια να βάλω. Είναι κρίμα ρε, αυτή η ομάδα είναι τυραννισμένη, το κατάλαβες. Τυραννισμένη είναι. Δεν είναι τυραννισμένη. Τυραννισμένη είναι αυτή η ομάδα. Γιατί... Μίλησε προηγουμένως ένας πάλι ακροατής σου, δίκιο έχει. Εμείς δεν γίνηκαμε Ηρακλήδης για την Οχατζή Παναγής. Εμείς ήμασταν Ηρακλήδης με τον Αηρηνίο. Καλά, είσαι παλιός. Με τον Κυριάκο το Φιτίλη. Εντάξει, είσαι παλιός. Είσαι 60... Είναι παλιά καραβάνα. Είσαι 65 τώρα εσύ, είσαι. Παραπάνω Κωστάκη. Πήγες ρε βρωμόδρε παραπάνω. Σε θυμάμαι με τη μαύρη φόρμα, την απόκριση στον πέναλτι εκεί. Ναι. Που έκανε στο γήπεδο της 3-3 και είμαι τρελαμένος. Όταν ήταν τραυματισμένος ο Νικολαίδης, ρε εσύ. Ναι. Θυμάσαι τις περιπτώσεις αυτές που σου λέει, έτσι. 16 χρονών παιδάκι μου, 17 βέβαια. Α, μπράβο Κωστή μου, μπράβο. Κωστή, καμιά καλή κουβέντα. Ο Ηρακλής πρέπει να ανέβει. Θα ανέβει. Το φάνη είναι κρίμα. Θα ανέβει. Είναι κρίμα δηλαδή. Θα ανέβει. Εγώ με παλιά καραβάνα. Θα ανέβει, θα ανέβει. Μη στεράχω. Ας θα το κάνουμε λίγο σας πέντρε. Μη μασάς ρε. Γέρασες με στην τούπα και μασάς ρε. Στον επόμενο. Πάμε για καλά. Μη μασάς. Παρακαλώ. Εντάξει. Είναι καλός Ηρακλειδέας αυτός. Χρόνια Ηρακλειδέας και με διαρκείας και με εκδρομές και τα λοιπά στα νιάτα του. Έλα φίλε, ναι. Έλα. Εσύ που βαριανασένεις φίλε, έλα, πάμε. Δεν θα μιλήσεις. Στον επόμενο. Επόμενος φίλος, μάλιστα, γλίγορα. Ναι. Εσύ φίλε. Ναι, ορίστε. Ορίστε, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Μαζί μιλάμε. Μαζί. Α, με συγχωρείς, να κλείσω λίγο το ραδιόφωνο. Να κάνεις ό,τι θες. Λοιπόν, πάμε. Καλησπέρα σας, γεια σας, να είστε καλά, τώρα μόλις άνοιξα, δεν ξέρω. Έλα. Ηρακλής είμαι. Ηρακλάρα, λέει, βεβαίως. Θέλω να πω όντως ότι ο Ηρακλής έχει σε την καρδάρα. Νομίζω ότι είναι στη χειρότερη. Έτσι πιστεύω. Αν δεν τον μπλέξουνε με καμιά ιστορία που εγώ πιστεύω δεν θα μπλεχτεί. Να τον τιμωρήσουν και τα λοιπά. Είναι εντάξει, άστα, καλά τα έκανε. Νομίζω ότι ίσως είναι το ηλεκτροσόκ που χρειαζόταν η ομάδα, γιατί εδώ και ένα-ενάμιση μήνα ο Ηρακλής δεν πάει καλά. Δηλαδή νομίζω ότι χρειαζόταν αυτό. Όταν λες δεν πάει καλά, εννοείς δηλαδή ότι έπαιρνε αποτελέσματα. Αγωνιστικά ναι. Δεν πάει καλά. Ναι, έχει κάνει μια αρκετά μεγάλη κοιλιά. Εντάξει. Και νομίζω ότι και το προηγούμενο μάτς στον Εύωσμο και αυτό το μάτς ήταν καμπανάκι. Αρκεί τα παλικάρια μας να έχουν το νου και τη γνώση να το αναστρέψουν. Σε τρομάζει το γεγονός ότι κάνει μια κυλίτσα προς τώρα στα παράσκοντα. Ναι. Όχι, γιατί όχι. Έχει 6-7 έμπειρα παιδιά στην ομάδα. Και θα παρασύρουν και τους άλλους μαζί και νομίζω και ο Παπαδόπουλος θα βοηθήσει πάρα πολύ. Ωραία. Πρέπει να έχουμε λίγο, να μην μασάμε από τέτοιου είδους καταστάσεις. Δεν είναι καλό το δείγμα των οπαδών μας που εχθές σε τέτοιο μάτς ήταν μόνο το Σολίγι. Εγώ θα περίμενα τουλάχιστον διπλάση. Και τρίτον και τελικό, να σας πω κάτι, γιατί είμαι πάρα πολύ περήφανος που είμαι αυτής της ομάδος οπαδός. Εγώ επιμένω και το διακήρυξα και χθες στο κήπεδο και με ξέρουν, αν με ακούνε κάποιοι θα καταλάβουν ποιος είμαι. Δεν χρειάζεται να το πω από το τηλέφωνο. Νομίζω ότι πολύ καλά έκανε ο Περόνε. Ακόμα και αν μη το ήθελε να το βγάλει. Για το ηθικό κομμάτι λες, επειδή ήταν πέναλτι μαϊμού. Για το ηθικό κομμάτι, διότι είμαι της άποψης πρώτα ότι ο συγκεκριμένος διαιτητής από το 70 και μετά έπαιζε 80-20 υπέρ του Ηρακλή. 100-0 για Λαμία. Λαμία έπαιζε. Μισό λεπτό λίγο να τελειώσω. Δεύτερο, ο συγκεκριμένος διαιτητής, άμα του κάναμε το χατήρι, την επόμενη στιγμή θα τρυπούσε εμάς. Άρα δεν πρέπει να τους κάνουμε το χατήρι. Και τρίτον, αν είναι παιδιά η ομάδα μας να κερδίζει τέτοιου είδους παιχνίδια, εγώ πάω ξαγινόμουνα και όχι Ηρακλής. Να, στον επόμενο. Δεν έχει επόμενο. Φαρμάκι έριξε. Άτιμο. Λοιπόν. Ναι. Μαζί μας τα Χάνκουκ, από τους μεγαλύτερους και ταχύτερα από τους όμνους κατασκευαστές ελαστικών στον κόσμο, κατασκευάζοντας καινοτόμα ελαστικά υψηλής ποιότητας για κάθε είδος οχήματος, από επιβατικά μέχρι και φορτηγά. Θα τα βρείτε από την ελαστικοεμπορική ΑΕ για τη Βόρεια Ελλάδα. Διαφημίσεις και σας λέω και πάλι με το τελευταίο ημίωρο. Είναι πολύ ωραίο πράγμα να έχεις επιλογές και ευτυχώς που έχουμε τη Vodafone να μας δίνει πολλές. Ανακαλύψτε αποκλειστικές πασχαλινές προσφορές στη μεγάλη ποικιλία smartphone και tablet και δέα ξεκολλάτα από ένα κατάστημα Vodafone. Ένα πράγμα μπορώ να σας πω, 4G smartphone μόνο με 99 ευρώ.
Για όταν θες smartphone και tablet, πας Vodafone. Οι γραμμές είναι γεμάτες, συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα για τα αρνιά και πολύ καλά κάνετε. Γράφεται ΑΜΗ3 κενό αρνί ονοματεπώνυμο στο 54-344-10. Θα τα κληρώσουμε την μεγάλη Τάρτη, θα έλεγα Πέμπτη. Πολύ βιαστικός. Πάμε στον κόσμο, παρακαλώ. Πάμε 6 τελευταίοι, νομίζω. Μισό λεπτό. Ναι. Καλησπέρα, παιδιά. Χάστα το σκυλί μου στην περιοχή θέρμηση. Είναι ράτσας Μπίγκλ. Είναι ένα μικρό θηλυκό. Ας επικοινωνήσουν 016. Στείλε το νούμερο στη γραμματεία. Δεν ξέρω τι είναι το Μπίγκλ. Και το τηλέφωνο δεν το βλέπω. Βλέπω τα τρία τελευταία ψηφία. Γιατί τον έκοψε, ρε γουρούνι, υποχρεωμένο να μιλήσει μαζί σου. Σε πείραξε το κλαρίνο από τη Λάρισα. Δεν είμαι γουρούνι. Παρακαλώ. Δεν έχει τρόπους, δεν έχει. Ποτέ δεν είπα ότι. Θέλω να μιλήσω με τον Ραπτόπουλο και τον κλείνει. Όχι, μιλάει για μένα στο Ραπτόπουλο. Όταν θα μιλήσει με τον Ραπτόπουλο, καλά κάνει. Ξέρει γιατί ήθελα να μιλήσει με μένα. Γιατί ήξερε ότι θα τον κλείσει. Μιλούσε για μένα. Αν δεν μίλησε για μένα. Ναι, είχε προδιάθεση ότι αν μιλήσει με εσένα θα τον κλείσει. Μιλούσε αυτό. Για μένα. Κόλλησε πάλι. Ρε φίλε, κάποιο σε κάτι. Ξέρει γιατί μίλησε σε μένα. Γιατί θεώρησε ότι αν μιλήσει σε σένα θα τον κλείσει. Γι' αυτό μίλησε σε μένα. Ένα θεωρεί ότι θέλει τι έκανα. Θα πρέπει να αναλύσει την ψυχολογία. Ναι, 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 πάνε, πάνε. Πλάκα μου κάνει. Έξι από το τέλο. Πάμε. Πάμε. Έλα, ναι. Ναι. Εγώ μιλώ. Μάλιστα, κύριε. Καλή εβδομάδα, εσεί. Καλησπέρα. Καλή μεγάλη εβδομάδα. Μικρή είναι η εβδομάδα, φίλε. Αφού δεν δουλεύουμε τις τέσσερις τελευταίες μέρες. Μικρή έγινε από χθες η ομάδα του Ηρακλείου. Για ποιο λόγο το λέτε αυτό? Και θα μιλάω και με τον κόκκινο να μην με κλείσει. Μην το λες αυτό, το ρε, λέω. Ναι. Η τελευταία διαφήμιση που κάνατε με τα πρόβατα εκεί που βελάζουνε. Ναι, ναι. Μάλλον για τους φλάτους του Ηρακλείου πρέπει να είναι. Γιατί το λέτε αυτό? Υπάρχει φιλάδος που να κόβει εισιτήριο για να θέλει να χάσει. Εσύ τι ομάδα είσαι? Ηρακλάρα, χίλια χρόνια. Σε ποια θύρα κόβει εισιτήριο? Στη 10. Στη 10. Πόσο το πλήρωσε? Δεν πήγα. Δεν πήγες. Και πώς μου γιατί το ήξερε. Το ήξερες. 100%. Από πού το ήξερες? Κάτσε να μας πει. Να τρελάνεις τώρα. Θα σου πω εγώ από το υπέθεσα. Θα λες το υπέθεσα. Όταν βγαίνουν οι μπουκ όλης Ευρώπης. Ναι, ναι. Και παίζουν τον αέτη του Ηρακλή. Ναι. Για τον κόκκινο. Αυτό το παγώ, ναι, ναι. Ο Ραπτόπουλο που ξέρει και ποδόσφαιρο. Και εσύ ξέρεις ποδόσφαιρο, ο Ραπτόπουλος έπαιξε ποδόσφαιρο. Θα σου έλεγα τι έπαιξε. Το παίζει όλη η Ευρώπη. Τον αέτη του Ηρακλή, προσέξτε λίγο. Τον έπαιξε όλη η Ευρώπη. Όλοι οι μπουκ το δίνανε. Όχι, όχι, άλλο το δίναν και άλλο το έπαιξε. Το δίναν, λέει. Έχει διαφορά. Το δίναν, το λέει. Δίναν, όλοι παρέ, κόκκινε. Αυτό είπα. Ναι. Έτσι. Όταν δεν μπαίνει μέσα ο κόσμο, η ΟΤΕ. Γιατί δεν μπήκε. Δεν ξέρω, θα μας πεις εσύ, εγώ δεν ξέρω. Εγώ σου είπα τι έγινε. Και φτάνουμε στο 90 λοιπόν. Εγώ σου είπα τι έγινε, εσύ τι έχει να μου πεις. Ένα τελειώσω λίγο, άσε με, θα μου πεις μετά. Και φτάνουμε στο 90 του αγώνα. Θέλω να μας πει ο κύριος Ραπτόπουλος που έδειξε πόσα χρόνια έπαιξε τον Παλαγαρτόπουλο. Πολλά. 8 άλλα αρέσει τεχνικά. Ναι, εγώ έπαιξα 32. Okay. Υπάρχει περίπτωση παίκτης μετά από 15 λεπτά μανούρας να πάει να κάνει άλλα πανέγκα εκτέλεση? Όχι. Αυτό είναι πρωτόγνωρο, δεν το ξαναδεί ζωή μου. Όχι. Αλλά έχει το άλλο θέμα, το έχει ξανακάνει. Ένα λεπτό. Ναι. Είπες όχι, το έχει ξανακάνει. Ναι. Έχεις δει τερματοφύλακα ποτέ σε άλλα πανέγκα να κάθεται όρθιος να περιμένει? Ναι, καλά. Ναι. Όχι, εγώ δεν ναι. Έχω δει. Έχω δει, ναι. Εγώ συνήθως. Συνήθως ξέρω ότι ψωνίζει. Εγώ ξέρω ότι έχει εκτελέσει 8 πέναλτι με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Ναι, και πάμε στο πιο φοβερό που είπε ο Ραπτόπουλος. Δεν με απαντάς. 8 φορές εκτέλεσε πέναλτι με τον ίδιο τρόπο. Αλλά το πιο φοβερό που είπε ο Ραπτόπουλος και κάνεις πως δεν θα ακούς κόκκινε. Γιατί και εγώ Ηρακλής είμαι και εσύ Ηρακλής. Αλλά να τα ακούς αυτά. Είναι ότι εδώ Ηρακλής έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον. Όποιος παίζει ποδόσφαιρο καταλαβαίνει τι λέω. 100%. Δεν παίρνεις φορά γιατί με την πρόφαση ότι δεν είναι πέναλτι. Δηλαδή αν θα πάμε στη Λάρισα και δώσει ένα που δεν είναι πέναλτι στη Λάρισα, λες θα το βγάλει έξω η Λάρισα. Κόκκινε. Γιατί να μιλάω υποθετικά, έτσι έπαιξες μπάλα. Υποθετικά. Εγώ 32 χρόνια έπαιξα μπάλα, κόκκινε, μου ξέρουν όλοι. Θες το πω και όνομα μήπως. Άνοιξε την καλοσύνη. Γιάννης Τσίπουρας λίγο. Ναι, και λοιπόν τι έγινε λέει, που έπαιξες μπάλα. Και τι είπε έπαιξα μπάλα. Μου λέει η δικιά μου ψυχολογία ποδοσφαιριστή ότι ναι. Μετά από 15 λεπτά που με παίζουν οι ποδοσφαιριστές της αντιπάλου ομάδος με μπλα μπλα μπλα. Δεν παίρνω φορά και δεν κάνω πανέγκα. Δεν γίνονται αυτά ούτε στις ταινίες. Το έκανε όμως. Ναι. Για ποιο λόγο το έκανε? Εγώ να γίνω δικηγόρος του ή δικαστής του. Σε ρωτάω. Όχι, ό,τι θες. Εσύ να γίνεις δικηγόρος του Ηρακλή. Ναι. Εμείς τέτοιου Ηρακλή δεν το θέλουμε. Ναι, και τι θέλεις δηλαδή να γίνει τώρα? Εγώ τι θέλω να γίνει? Ναι. Να παρατήσει τη φανέλα αυτός ο κύριος που έπαιζε χθες με το 9 και αυτός που τον πέραντε. Ναι. Και να μην ξαναπατήσει το γήπεδο. Ο κόσμος το φάνησε να το χάσει. Ποιο κόσμο? Η άσχετη από μπάλα. Η άσχετη από μπάλα. Δηλαδή αν θα φτάσεις να διεκδικείς για ένα πόντο την άνοδο, τι θα μας πεις μετά? Θα το χωνείς μετά στο θεμαϊκό? Μάλιστα.
Okay, ακούγεσαι. Πώς θα γίνει, για λέτε αλήθεια εκεί. Γιατί... Όχι θα τα κάνουν οι Ολυμπιακοί και οι άλλοι μας πειράζουν. Άκουσες να λέμε ψέματα. Δεν είπα ότι λες ψέματα, ναι. Αλλά δεν είσαι αντικειμενικός. Πού είναι η έλλειψη αντικειμενικότητας? Είναι όταν λες ότι προσπαθούν τον Ηρακλή να τον κάνουν και κάτι τέτοια. Φυσικά. Δεν το προσπαθούν, Έκανε έπαιξε 32 χρόνια μπάλα. 32 ολόκληρα, ναι. Υπάρχει κόλος άκλαστος, για δείξτε τον μου. Τι πράγμα? Υπάρχει κόλος άκλαστος. Πολλοί υπάρχουν. Στο ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο. Πάρα πολύ, ναι. Εντάξει, Γιάννη μου, επίτρεψέ μου να διαφωνώ. Τέλος πάντων, γεια σου Τσιπουρά, φιλά. Γεια σας. Είναι λοιπόν, γνωστός, είναι γνωστός. Δεν είπα, είπα εγώ δεν είναι. Είναι, στο συζητάμε. Χώρο. Εντάξει. Λοιπόν, όποιος θέλει να αποσύρει το παλιό του αυτοκίνητο, 18133, και όποιος θέλει ανταλλακτικά τα καλύτερα της αγοράς, καλύτερες τιμές, στο μεγάλο παραδάτη ανταλλακτικών από τους αφούς Κωνσταντινίδη, με ένα τηλεφώνημα στο 18133. Να σου κάνω μια ερώτηση, κόκκινη. Ναι. Εάν εγώ θέλω να δώσω το αμάξι μου σε απόσυρση. Ναι. Αλλά δεν έχω δυνατότητα να αγοράσω καινούριο και θέλω να πάρω ένα τριετίας. Μπορώ να το κάνω? Φυσικά. Πάλι 500 ευρώ είναι το ίδιο, είναι? Δεν ξέρω πόσα παίρνει. Μέχρι και 500 ευρώ. Α, υπάρχουν τμηματικά, ναι. Α, μέχρι 500. Μέχρι και 500. Μάλιστα. Λοιπόν, όταν πάντως πας εκεί, επειδή έτυχε να αποσύρω αυτοκίνητο, χωρίς να πάρω καινούριο. Καλά, εσύ το απέσυρες επειδή το διέλυσες. Στο διαλύσαν, δηλαδή. Άλλο. Ναι. Δηλαδή, γιατί δεν αντέχει. Πόσα αμάξια έχεις διαλύσει? Ένα. Το άλλο. Και έφταιγα εγώ. Α, αυτή τη φορά έφταιγα. Ένα που δεν, και που δεν έφταιγε, πόσα είναι όλα? Φίλε, συγγνώμη. Ναι, ήρθε ο άλλος πάνω με 200 ευρώ. Μπορεί να έρθει και σε μένα, ναι. Άλλο λέω. Επειδή είσαι γουρλή. Για ώρα να μην έρθει. Επειδή είσαι γουρλή άνθρωπο. Πόσα αμάξια. Τι καιρό αφού βγήκα. Δύο αμάξια. Δύο, ναι. Μάλιστα. Μετά από 45 χρόνια, δύο. Δεν κατάλαβα. Από τα 0 χρόνια οδηγά. Δηλαδή, εσύ 45 χρονών οδηγά από ένα. Στα 45 μου χρόνια μου τύχαν δύο ατυχήματα. Το ένα έφταιγα, ναι. Εντάξει, καλά. Στο άλλο ήμουν παρκαρισμένο. Τι άλλο να κάνω. Έτσι, όπως το πεσίνω ότι με την πιπίλα έκανε ράδι Ακρόπολη, να πούμε. Τέλο πάντων. Με έχει μπερδέψει. Δεν το είπα για πάμε, βρε, ναι, εντάξει, καλά, άντε. Πάμε, ναι. Έλα, ραπ. Έλα, φίλε. Από Κιανόλυφ Κολυνδρό. Βρε καλό στα τσακάλια του Κολυνδρού. Λοιπόν. Δύο πράγματα αφήστε με να πω. Πρώτον, κύριε Κόκκινε, δεν υπήρχε κανένα στο γήπεδο που να είπε να βγάλει ο Περόνι το πέναλτι. Αφού ήταν στο μάτσο μου. Καλά, οκ. Okay. Εγώ ακούω τον κόσμο που ούρλιαζε να το χάσει. Κανένας δεν υπήρχε, ήμασταν μέσα όλοι. Όσοι ήμασταν το ξέρουμε, δεν υπήρχε γιατί τόση αδικία που έχει υποστεί η Ηρακλής. Ναι. Δεν θα σεβαστούμε κανένα. Ήτανε πέναλτι αυτό που έγινε. Όχι, όχι. Αυτό σου εξηγώ. Ό,τι πέναλτι και να πάρουμε από εδώ και πέρα, ό,τι και να γίνει. Τέτοια αδικία 4 χρόνια που έχει υποστεί η Ηρακλής. Δεν σεβόμαστε κανέναν. Πρώτον. Και δεύτερον, τι έγινε, βγήκαν οι τέταρτοι της πόλης, βγήκαν από τα καβούκια τους και ασχολούνται σήμερα με το μεγάλο Ηρακλή που το περίμενε 9 μήνες να χάσει το πρωτάθλημα, που δεν μπορούν, που έχουν 800 άτομα στο γήπεδο, μέχρι από όλο Καλαμαριά σου πέρασε, οι τέταρτοι της πόλης, οι τέταρτοι, ασχολούνται με το μεγάλο Ηρακλή. Ποιοι είναι οι τέταρτοι? Οι τέταρτοι της πόλης. Οι τέσσερα γήπεδα από το Σαββατοκύριακο στην πόλη ήταν οι τέταρτοι. Α, εννοεί δηλαδή για τους παοξίδες. Ναι. Σε τέσσερα γήπεδα του Σαββατοκύριακο που έγιναν αγώνες ήταν η τέταρτη. Μάλιστα. Η τέταρτη της πόλης. Ας τρώνε τον πρόλογο που τους αφήνει τώρα για τα χρέη και αυτά και ας αφήσει το μεγάλο Ηρακλή. Να έχουν καλή τηλεθέαση τη Μεγάλη Πέμπτη. Τους ευχόμαστε να είναι με τον Καπετάνο και τον Σουλτάνη και να μην λένε ότι υποστηρίζουν τον Ηρακλή. Στον επόμενο κύριο, να είσαι καλά. Γεια σου Κολυνδρέ. Μάλιστα. Έλα. Έλα. Τέταρτος στην πόλη. Έλα, καλώς τον τέταρτο. Κώστα, άσε να μιλήσω καλύτερα με τον Γρηγόρη, ναι, γιατί θα με κόψει πάλι. Ρε φίλε, αν θες να μιλήσεις για οτιδήποτε, μίλα με τον Κώστα. Θα σκαλώσει, μη μίλα. Αν θες να μιλήσεις για μένα... Θες να μ' αφήσεις να μιλήσω με τον Κώστα. Δεν θα μιλήσεις για μένα όμως. Όχι, με σένα δεν θα μιλήσω. Όχι, δεν θα μιλήσεις για μένα. Όχι, δεν θα μιλήσω για σένα. Ό,τι θες πες. Θα αναφέρω ορισμένα πράγματα. Μάλιστα. Θα μ' αφήσεις. Σου επιτρέπω. Ο Κώστας ξέρει, ξέρω. Εγώ πιστεύω ότι μπορώ να συνεννοηθώ μαζί. Κάτσε. Κώστα. Ναι. Λοιπόν, να σε εννοηθούμε σου. Το μεγαλύτερο ρεκόρ στην πόλη το έχει ο Ηρακλής σε ένα μάτσο με τον Παναθηναϊκό. Ναι. Κάποιες χιλιάδες εισιτήρια. Βεβαίως. Μετέπειτα πόσες χιλιάδες εισιτήρια έκανες σε άλλα μάτς. Θέμα δικό σου και των ακροατών που μας ακούνε στην εκπομπή. Ναι. Το πάμε διαφορετικά. Ποιοι πρόεδροι ομάδος βγήκανε και είπανε, αυτό θέλω να το απαντήσεις εσύ, ότι αν είχα τον κόσμο του ΠΑΟΚ θα ήμουν πρωταθλητής? Του Ηρακλή. Ένας ή δύο? Ο Μητυλινέος το είπε, δεν ξέρω. Όχι, ο Θοδωρίδης συγχωρεμένος το είπε και ο Μητυλινέος το είπε. Δύο, ναι. Δύο δεν ήταν? Ναι. Γιατί δεν πήραν τον ΠΑΟΚ? Μην μπερδεύεσαι, τα λες κανονικά. Γιατί δεν πήραν τον ΠΑΟΚ τότε και δεν μπερδευτήκαν με τον Ηρακλή? Κώστα, εσύ μιλάς, μέσα να μιλάω. Συγγνώμη που επενέβησα, συγγνώμη. Με συγχωρείς.
Συγγνώμη. Πάσο που θέλεις εσύ. Συγγνώμη, ρε φίλε, οκ, απόρρο γιατί δεν πήρε. Γρηγόρη μου, δεν μαλώνουμε, ρε Γρηγόρη. Καλός άνθρωπος είσαι. Όπως με κολαντρίζεις, σε κολαντρίζω κι εγώ. Δεν σε κολαντρίζω, ρε. Δεν σε κολαντρίζω. Απλά και ξέρω εγώ κάθε φορά μου λες τα ίδια πράγματα. Γιατί δεν πήρε το πάθρο, μεγάλη μου τηλεόραση. Σήμερα το πρωί, σήμερα το μεσημέρι έκατσα να σε ακούσω και πάλι μου άρχισες, δύο άτομα τρέχανε και δύο άτομα την πέσανε. Okay. Για να δείξεις ότι εσείς είστε οι άντρες. Δεν την πέφτετε 50 σε δύο, είπες δύο την πέσανε. Άκου να δεις. Εγώ σε πιάνω, μέχρι που δεν με πιάνεις εσύ. Άκου να δεις τώρα και θα με ακούσουμε προσοχή. Σ' ακούω. Αλλά θέλει άντρα για να με ακούσει. Ή εγώ είμαι αδερφή ή εσύ. Εγώ πάντως δεν είμαι. Ωραία. Επειδή δεν είμαι κι εγώ. Και άμα θες θέλω και το όνομά μου. Δεν θέλω να μην. Δεν με ενδιαφέρει από που είσαι. Δεν με ενδιαφέρει από που είσαι. Λοιπόν, λέω ξεκάθαρα ότι έγινε ένα επεισόδιο, ναι. Και μετά πήγανε οι παρακρατικοί και τους απακιάσαν το ξύλο. Δεν είναι μεταξύ δύο και δύο. Έτσι το παρουσίασες. Ραπτόπλεπος. Στην αρχή, στον πρόλογο σου το παρουσίασες. Το παρουσίασες. Δύο με δύο είπες. Είπα δύο με δύο και μετά πήγανε οι παρακρατικοί και τους κοκκίσαν. Δύο με δύο, ε. Ναι, αυτό δύο είναι. Με δύο. Ναι. Δηλαδή πρέπει να είμαι ή πολύ χαζός. Ναι. Για να το καταλάβω αυτό. Εγώ τι πρέπει. Εγώ τι πρέπει να πιστέψω ότι νοείται ένα άνθρωπο. Συγγνώμη, να σε πω κάτι διαφορετικό. Ναι. Τι ώρα για το περιστατικό, 11. 11, ναι. Σε χώρο έξω του Καφτατζογλίου. Ναι. Είναι δημόσιο χώρο. Όχι. Τι όχι. Δεν είναι δημόσιο. Δεν μπορώ να πάω να κάνω εγώ την προπόνησή μου εκεί. 24 ώρες εκείνη την ημέρα τον νοικιάζει ο Ηρακλής. Είναι χώρος ευθύνης του Ηρακλή. 24 ώρες. Βεβαίως. Πρόσεχε τι λες. Προσέχω. Δηλαδή 24 ώρες από πριν. Εγώ που κάνω προπόνηση, έκανα προπόνηση στο Καφτατζόγλιο. Όταν. Πριν μάξω Ηρακλή, όταν έπαιζε ο Ηρακλής 4 ώρα, 5 ώρα, εγώ πήγαινα η ώρα 11, 12 το μεσημέρι, έκανα προπόνηση, δεν με ενοχλούσε κανένα. Δεν με έκλεινε το χώρο κανένα. Δεν τον έκλεισε. Κανένας δεν μου κλείνει τον χώρο. Δεν είπα τον έκλεισε. Όταν ήταν αρχή είναι ευθύνη του Ηρακλή το γήπεδο. Και λοιπόν. Πού είσαι να σε πω και κάτι τελευταίο, δεν ξέρω κατά τη γραμμή. Να πεις ότι... Εσύ... Όχι, ερώτηση. Ερώτηση. Πες μου. Νοήμων άνθρωπος πάει με φανέλα του Πάουκ να τρέξει στο Καφτατζόγλιο. Πες. Εσύ ο άνθρωπος ήταν μεγάλο σε ηλικία και πήγε με μια φόρμα πλάκα με κάνεις τώρα. 11 η ώρα το πρωί. Εγώ δεν το έμαθα. 11 η ώρα το πρωί. Εγώ δεν το έμαθα, ρε φίλε, αυτό. Απλά, να σε καλά. Δεν το έμαθες έτσι. Το ρεπορτάζ το δικό σου λέει άλλα. Όπως συνήθως πάντα με τον ΠΑΟΚ. Κοίταξε να δεις. Εγώ σας δέχομαι σε όλα. Απλώς και μόνο δεν μ' αρέσει το ψέμα. Δεν μ' αρέσει. Ούτε το ψέμα, ούτε ήταν, η υπερβολή. Ποιο ήταν το ψέμα, ρε φίλε. Τώρα δεν θέλω στον αέρα να σε πω. Πάρε με εκτός αέρα να πεις γιατί φάγαμε πολύ κόνο. Πάρε με εκτός αέρα γιατί έχω και το τηλέφωνο σου, ναι. Και έχουμε και βρεθεί κιόλας. Τότε... Δεν μ' αρέσει το ψέμα, Κώστα. Ποιο είναι το ψέμα, ρε. Έχεις ακούσει ποτέ ψέματα και μου λες τώρα τι είπα ψέματα. Θα σου το πω. Να με πεις ότι σε πληροφορεί σαν λάθος. Περίμενε, κάτσε. Να με πεις σε πληροφορεί σαν να μου πεις ότι θέλει. Ορισμένες φορές σε παίρνουν και σε κάνουν παράπονα για τον κύριο Αντωνιάδη και τον κύριο Μάνο. Και λες δεν βρίσκουνε. Δεν βρίσκουνε, αλλά ειρωνεύονται. Ιωνεύονται καταστάσεις, θεσμούς. Απαγορεύεται η ηρωνία. Γράμματα. Εγώ τη συγχαίρω με την ηρωνία. Εγώ την ηρωνία τη. Εγώ την ηρωνία τη συγχαίρω με. Τι να κάνω δηλαδή. Βρίζουνε. Μπορεί να κάνει μήνυση στον άλλον γιατί ηρωνεύτηκε. Τέλος. Παρακαλώ. Τέλος. Εντάξει. Ναι. 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 Έλα ρε παιδιά. Εγώ μιλάω. Εσείς μιλάτε κύριε. Ναι. Ναι. Γιατί με κόψατε πριν το διάλειμμα. Είπα τίποτε κακό. Γιατί ρε φίλε πήγε και μισή, δεν είπες κάτι κακό. Είπα, γιατί αυτό κατάλαβα ρε παιδιά. Όχι ρε παιδιά, πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Ξεκίνησα να λέω ότι εγώ ήθελα να το... Καλά έκανε ο Περόνι και το χτύπησε το πέναλτι out, γιατί αν ήταν με μούφα πέναλτι να κερδίζει, δεν θα ήμουν Ηρακλής. Θα μου πάω κι είπες, ναι. Θα ήμουν πάω ακριβώς. Να είσαι καλά, το είπε. Ακούστηκε. Δεν μπορεί να... Ρε φίλε. Να τελειώσω, περιμένω. Κάτσε ένα λεπτό, ένα λεπτό μόνο, λέγε. Λοιπόν. Εγώ πιστεύω ότι αυτό που έκανε ο Περόν εχθές ήταν αυτό που αισθανόταν όλος ο Ηρακλής. Και ας είναι, και ας συμφωνώ εν μέρη με τον κύριο που είπε προηγουμένως που έπαιζε 32 χρόνια μπάλα, διότι μπορεί να είναι και σωστό αυτό που λέει, αλλά εγώ είμαι Ηρακλής παιδιά. Δεν είμαι άλλη ομάδα. Δεν είμαι μπορεί πάω. Μπορεί να έχει δίκιο ότι δεν θα με χαριστεί κανένας, μπορεί να έχει δίκιο ότι εγώ δεν πρέπει να χαρίζομαι σε κανέναν, αλλά εγώ είμαι Ηρακλής. Γι' αυτό έγινε Ηρακλής. Αλλιώς θα γινόμουν Ολυμπιακός. Θα γινόμουν ΠΑΟΚ. Πάμε παρακάτω. Τέλος. Όλο πάμε παρακάτω, εντάξει, έλα. Πάμε, ωραία, πάμε.
Όχι, τώρα τέλος χρόνου σου. Τώρα σου λέω ότι σε σταματάμε. Να προλάβουν και οι άλλοι. Παρακαλώ. Ωραία, να προλάβουν και οι άλλοι. Είναι άκομψο, αλλά. Παρακαλώ. Τι γίνεται, παιδιά. Θέλετε, το καταλαβαίνω. Ένα τελευταίο. Πάμε στο τελευταίο γρήγορα. Καλησπέρα, κύριε. Ναι, κύριε Κοκκινέ. Παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα. Εγώ πάω στο Ρακλή, ναι. Εγώ όπως χθες ήταν να κερδίσω όμως έτσι τον αγώνα. Και να βάλω το πέναλτι και να ξεκινήσω με 9 βαθμούς. Και καλά έκανες. Ωραία. Ναι. Και τι, αυτοί που κάνουν και λένε δηλαδή ότι εμείς δεν θέλουμε να κερδίσουμε και δεν θέλουμε να κερδίσουμε. Μέχρι 3 χρόνια μας έχουν πηδήξει στο μπάσκετ, στο βόλεϊ, στο ποδόσφαιρο μας έχουν ρίξει. Και θα είμαστε εμείς δηλαδή υπεράνω από όλων, δηλαδή δεν θέλουμε και δεν θέλουμε. Σου είπα εγώ ότι είμαι υπεράνω όλοι, σου απαγορεύω να πεις αυτό που θέλεις. Δεν, όχι, για δημοκρατία. Μπορεί ο καθένας να πει ελευθερία. Να σου πω κάτι. Εγώ χθες με την χθεσινή εμφάνιση μου έδειξε η ομάδα ότι δεν ήθελε να κερδίσει. Εμένα αυτό μου έδειξε σαν οπαδό του Ηρακλή που είμαι 40 χρονών και βλέπω τον Ηρακλή από τα 15 μου. Κατά τα 10. Άρα δικαιολογεί του Σμπουκ. Δεν ξέρω τι δικαιολογούν, κύριε Ραπτάπου, και αυτά που βγαίνουν και λένε ότι αυτοί οι οπαδοί εκεί πέρα που λένε ότι δεν θέλουν χωρικής του ελληνικού χρυσού και μπαίνουν μέσα στη 10 χωρίς εισιτήρια. Ναι. Καταλάβατε, δηλαδή είναι ένα πράγμα, δηλαδή δεν ξέρω, χθες ο κόσμος τώρα κλείχει τη χαστή. Μαλώνουν πατεράδες με γιους και δεν ξέρουμε τι γίνεται. Εμένα δεν μπορεί να μου το βγάλω από το μυαλό χθες ότι ο Ηρακλής δεν ήθελε να κερδίσει. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ήθελε να χάσει, αισθήθηκε. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι αισθήθηκε. Δεν ήθελε να κερδίσει. Δικαιώθηκε ο Μπουκ. Για χαρά. Δικαιώθηκε ο Μπουκ. Τέλος, Γουλιέλμο. Λοιπόν, ναι. Η εκπομπή ήταν προσφορά από τα Χάνκου. Κορυφαία ελαστικά παγκοσμίως προσφέρουν ασφάλεια, άνεση, κράτημα και οικονομία. Θα τα βρείτε στη Βόρεια Ελλάδα από την ελαστικοεμπορική ΑΕ. 9.55 και ενώ τα μηνύματα στο 54.34, τώρα που τελειώσαμε συνεχίζετε να στέλνετε για το αρνί. ΑΜΗ3 κενό, αρνί, ονοματεπώνυμο στο 54.34. Ακολουθεί τρίτο ημίχρονο, πρώτο αθέρμα τον Κωνσταντάλη το βράδυ. Όλοι μαζί, αύριο. Να είστε καλά. 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 Αύριο. Να είστε καλά.